Καλησπέρα σας. Θα σας παρακαλέσω λίγο ησυχία για να ξεκινήσουμε από την Εσπερίδα. Καταρχήν καλώς ήρθατε, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι, στην Εσπερίδα που οργανώνει το τμήμα των Αχέπανς Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο φιλόξενο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Να σας συστηθώ, ονομάζομαι Περικλής Γρίσπος, είμαι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ με πάνω από 36-37 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ριζόπουλο για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να συντονίσω το απόψινό πάνελ και θα ήθελα να τον καλέσω αμέσως στο βήμα για να απευθύνει το χαιρετισμό του. Κύριε Ριζόπουλε. Αγαπητέ αντικυβερνήτα της ΑΧΕΠΑ Ελλάδος, φίλε Κώστα Βαρσάμι, επίτιμε πρόεδρε του τμήματος AG 17 Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Νίκο Μπάη, μέλη του ΔΣ Σίγμα και του τμήματος, οικοί, συγγενείς, φίλοι, φίλες και φίλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσίαση στην επιστημονική εισπερίδα που διοργανώνει το τμήμα μας. Θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω πρωτίστως τον αντινάβαρχο Θανάση Παναγόπουλο, αγαπητό φίλο και πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου, για την ευγενική του φιλοξενία στην πολύ όμορφη αίθουσα Ρήγας Φεραίους του Πολεμικού Μουσείου. Επίσης, τον κύριο Περικλή Γρίσπο για το συντονισμό της Εσπερίδας. Έχουμε μία αλλαγή στο πρόγραμμα, η οποία μου γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα, πριν περίπου 3,5-4 ώρες. Ο Γιάννης Ομάζης είναι με τη γνωστή γρήπη της εποχής, την οποία είχα και εγώ μέχρι πριν από λίγες μέρες. Οπότε θα είναι οι τρεις ομιλητές και στη διάρκεια αναμένουμε και κάποιον μάλλον τέταρτο ομιλητή, ο οποίος θα είναι μάλλον στη θέση του Γιάννη Τουμάζη. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για την ευγενική σας παρουσία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις φρικτορίες.net για την ευγενική τους σήμερα παρουσία και υποστήριξη. Είναι ένα πολύ γνωστό πόρταλ, το οποίο προβάλλει και προάγει τον αρχαίο αλλά και νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Η απόψινή τους παρουσία είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς, διότι όσοι δεν είχαν την δυνατότητα να είναι μαζί μας, έχετε υπόψη σας ότι είναι και σε εξέλιξη μία πορεία και η πιθανότατα και κάποια απρόοπτα γεγονότα που μπορούν να συμβούν στα 100 μέτρα δίπλα μας στη ΛΑΕΔ, στην πλατεία Ημίων, όπου διάφορες οργανώσεις, πολιτικές και μη, θα ανταλλάξουν δημοκρατικές απόψεις εν μέσω της Βασιλείας Σοφίας, με την έκτακτη συμμετοχή ΜΑΤ, Υπηρεσίας Μέτρων Τάξεως και όλων των υπόλοιπων ειδικών δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω στον Εθνικό Κήρυκα, την μεγαλύτερη και αρχαιότερη ομογενειακή εφημερίδα του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που τα τελευταία 2 χρόνια μας τιμά με τη συνεργασία του και τη χορηγία επικοινωνίας των μεγάλων εκδηλώσεών μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Γραφείου Αθηνών, τον κύριο Άρη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του απόψε, καθώς και τον εκδότη, τον κύριο Διαματάρη, ο οποίος πάντοτε έρχεται κοντά και δίπλα στις δράσεις του τμήματός μας. Οι ομιλητές και οι 4 που προβλέπετε να είναι απόψε, 3 και ο Μάζης 4, είναι μέλη του τμήματος. Αυτό με καθιστά ιδιαίτερα υπερήφανο και εμένα και τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια ημερίδα ενδοτμηματική, θα έλεγα, όπου και τα 4 μέλη είναι, όπου και 4 ομιλητές είναι μέλη του τμήματος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Θεοδόρου Τιμπέτη που ήρθε από Θεσσαλονίκη και είναι μέλος των Daughters of Penelope, σε φίλους και φίλες που έχουν έρθει επίσης από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και από διάφορα σημεία της Αττικής. Ελπίζω να περάσετε μια όμορφη και πολύ επικοδομητική βραδιά. Οι ομιλητές είναι
Πανεπιστημιακή, εν ενεργεία ανώτερη εξωματική του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας, με ιδιαίτερες γνώσεις, τις οποίες απόψε θα έχουμε τη χαρά να μοιραστούν μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά, υγεία και κάθε καλό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Βαρσάμι, αντικυβερνήτη των Αρχαίων της Ελλάδος. Κύριε Βαρσάμι. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και μέλη της ΑΧΕΠΑ. Χαίρομαι που το τμήμα μας αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ από αυτό προέρχομαι, κάνει μια εκδήλωση η οποία είναι ουσιαστικά αυτό που στην ΑΧΕΠΑ θέλουμε να πούμε, ότι κάνουμε ανάλυση, κάνουμε γνώση για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στην περιοχή μας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που μας ταλανίζουν στη χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους και αδελφούς και μέλη του τμήματος και επιστήμονες σοβαρούς ο καθένας στον τομέα του. Εκτιμώ ότι μαζί θα περάσουμε μια καλή βραδιά, θα έχουμε μια ανάλυση όλων αυτών των προβλημάτων που θα συναντήσουμε δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή την περίοδο. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο Γιάννης ο Μάζης σήμερα, αλλά ελπίζω ότι θα καλυφθεί το κενό του. Και πάλι σας εύχομαι και καλή χρονιά και να παρακολουθήσουμε μια καλή ομιλία. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρσάμι. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας τον αγαπητό φίλο και δάσκαλο τον Γιάννη τον Μάζη γρήγορα να αναρρώσει και να είναι δίπλα μας. Λοιπόν, περνάμε κατευθείαν στις ομιλίες. Το θέμα της εισπερίδας είναι γεωστρατηγική προσέγγιση του ελληνισμού, ενέργεια, μετανάστευση, ασφάλεια και άμυνα. Ο πρώτος ομιλητής μας είναι ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού, ο κύριος Τσουλουβής Απόστολος, ο οποίος θα μας κάνει μια εισαγωγή στη στρατηγική και στην στρατηγική ανάλυση. Κύριε Τσουλουβή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως ο ήρωας του Μολιέρου στον Αρχοντοκοριάτη έγραφε πεζογραφήματα χωρίς να το ξέρει, σήμερα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ασκούν στρατηγική χωρίς να έχουν συνείδηση του γεγονότος. Αυτές όμως οι δύο περιπτώσεις διαφέρουν στο ότι η διαμόρφωση μιας καλής στρατηγικής είναι πολύ πιο δύσκολη από τη συγγραφή πεζογραφημάτων, πόσο δε μάλλον όταν είναι λίγοι αυτοί που γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνει. Σύμφωνα με το Γάλλο στρατηγό Αντρέ Μποφρ, μπορούμε να δεχθούμε ότι ο σκοπός της στρατηγικής είναι η επίτευξη των στόχων που ορίζονται από την πολιτική, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα μέσα. Ο πολιτικός σκοπός είναι ο εξαναγκασμός του αντιπάλου να δεχτεί τους όρους που θέλουμε να το επιβάλλουμε. Η στρατηγική για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού έχει στη διάθεσή της μια ποικιλία υλικών και ηθικών μέσων, τα οποία ποικίλουν από τον βομβαρδισμό με πυρηνικά όπλα μέχρι την προπαγάνδα και τις εμπορικές συμφωνίες. Η τέχνη της στρατηγικής συνίσταται στην επιλογή των καταλληλότερων από τα διαθέσιμα μέσα και στην ενορχίστρωση της δράσης τους, έτσι ώστε να ασκήσουν ψυχολογική πίεση ικανή να επιφέρει το αποφασιστικό αποτέλεσμα επί του ηθικού του αντιπάλου. Ας κάνουμε μία ιστορική σύνδεση. Ο Θουκυδίδης είναι γνωστός ως κορυφαίος ιστορικός και ως ο πατέρας του κλάδου των διεθνών σχέσεων. Ταυτόχρονα όμως είναι μαζί με τους Σουν Τσου και Κλαούζεβιτς ένας από τους κορυφαίους στρατηγικούς αναλυτές όλων των εποχών. Η ιστορία του είναι ένα από τα κλασικά κείμενα περί στρατηγικής. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν ο δεύτερος γύρος της διαμάχης Αθήνα-Σπάρτης. Είχε προηγηθεί ο λεγόμενος πρώτος Πελοποννησιακός πόλεμος. Όπως το διατύπωσε ο Θουκυδίδης, η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας φόβησε τους Λακεδαιμόνιους και τους οδήγησε σε πόλεμο. Ο πολιτικός αντικειμενικός σκοπός της Σπάρτης ήταν η καταστροφή της αθηναϊκής ισχύος. Αντίθετα, οι Αθηναίοι επιδίωκαν τη διατήρηση του ευνοϊκού για αυτούς status quo. Η Αθήνα, υπό την καθοδήγηση του Περικλή, χάραξε μία αμυντική, υψηλή στρατηγική εξουθένωσης, η οποία, δίνοντας έμφαση στην οικονομική ισχύ της,
είχε ως σκοπό να πείσει τον αντίπαλο ότι δεν μπορούσε να ελπίζει σε στρατιωτική νίκη και να τον κάνει έτσι να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Αντίθετα, η Σπάρτη χρησιμοποίησε μια επιθετική υψηλή στρατηγική εκμυδένισης, προσπαθώντας να πετύχει τους σκοπούς της με πόλεμο, στον οποίο θα επιδίωκε αποφασιστική χερσαία μάχη. Επιπλέον, η Σπάρτη παρουσίαζε τον εαυτό της ως τον ελευθερωτή των Ελλήνων από τον αθηναϊκό ζυγό. Κατά αυτόν τον τρόπο, εξασφάλιζε ότι η υψηλή στρατηγική της θεωρεί το διεθνώς θεμητή, αυτό που σήμερα ονομάζουμε διεθνή νομιμοποίηση της υψηλής στρατηγικής. Ο Σουν Τσου έζησε κατά τα τέλη του 6ου και στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα και ήταν αξιωματούχος του Κινεζικού κράτους του. Η συγγραφή της τέχνης του πολέμου τοποθετείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Ο Σουν Τσου είναι ο πατέρας της έμεσης προσέγγισης, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη μείωση του κόστους του πολέμου. Επίσης, θεωρεί ότι στρατηγικός θρίαμβος είναι να υποτάσσεις τον αντίπαλο χωρίς μάχη. Ο Καρλ φον Κλαούζεβιτς ήταν αξιωματικός του Προυσικού στρατού και πολέμησε στους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης και του Ναπολέοντα. Έφτασε στο βαθμό του υποστρατήγου, ενώ υπήρξε και διευθυντής της Προυσικής Σχολής Πολέμου. Το σημαντικότερο έργο του είναι το Φομ Κρίγκε περί πολέμου, το οποίο εξέδωσε η σύζυγός του το 1832 μετά το θάνατό του. Δυστυχώς αυτό το έργο είναι ημιτελές. Η καρδιά του επιχειρήματός του είναι ότι ο πόλεμος είναι μια πολιτική πράξη που επιλέγει η πολιτική ηγεσία για την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών αντικειμενικών σκοπών. Αυτό ακριβώς σημαίνει η περίφημη ρίση «Ο πόλεμος είναι συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα». Ας περάσουμε σε κάποιες βασικές έννοιες. Άμεση προσέγγιση είναι η κατεύθυνση της πολεμικής προσπάθειας πρωτίστως εναντίον του κέντρου βάρους, δηλαδή του ισχυρότερου σημείου της αντίπαλης πολεμικής προσπάθειας. Έμεση προσέγγιση εννοείται η παράκαμψη των ισχυρών εχθρικών σημείων και η αποφυγή της κατατριβής των φιλίων δυνάμεων, η λεγόμενη γραμμή της ίσονος αντιστάσεως. Και οι δύο προσεγγίσεις είναι εξίσου θεμητές. Ωστόσο, μπορεί γενικά να υποστηριχθεί ότι η έμεση προσέγγιση ενδείκνεται στο επιχειρησιακό και στο τακτικό επίπεδο, ενώ η άμεση προσέγγιση ενδείκνεται στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής και της στρατιωτικής στρατηγικής. Αποτροπή είναι η διατήρηση του status quo, δηλαδή της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων, με απειλή χρήσης βίας. Πιθαναγκασμός είναι η αλλαγή του status quo με απειλή χρήσης βίας. Οι έννοιες της αποτροπής και του πιθαναγκασμού χαρακτηρίζονται από την απειλή χρήσης βίας, σε αντίθεση προς τη χρήση βίας αυτή καθ' αυτή. Ακριβώς αυτό είναι που τις διαφοροποιεί από τις έννοιες της άμυνας και της επίθεσης. Θεμελιώδες στοιχείο της αποτροπής και του πιθαναγκασμού είναι η αξιοπιστία τους. Για να είναι αξιόπιστη μια αποτρεπτική ή πιθαναγκαστική απειλή, θα πρέπει όχι μόνο να υπάρχουν τα μέσα και η θέληση πραγματοποίησής της, αλλά συνάμα ο αντίπαλος θα πρέπει να γνωρίζει, να πείθεται δηλαδή, ότι υπάρχουν τα μέσα και η θέληση από την αντίπαλη πλευρά. Δίλημα ασφάλειας είναι η κατάσταση που προκαλείται από το γεγονός ότι πολλά από τα μέσα με τα οποία ένα κράτος προσπαθεί να αυξήσει την ασφάλειά του μειώνουν την ασφάλεια των άλλων κρατών. Τα συνηθέστερα από αυτά τα μέσα είναι οι εξοπλισμοί. Έτσι, ένα κράτος βαρέως εξοπλισμένο σε σχέση με τα γειτονικά του κράτη εξασφαλίζει μεν την ασφάλειά του, αλλά καθιστά τα εν λόγω κράτη ανασφαλή. Ακόμα και αν δεν έχει πρόθεση να τα απειλήσει, εκείνα κάλλιστα μπορεί να το θεωρήσουν ως απειλή. Το δίλημα ασφάλειας δεν περιορίζεται σε ζητήματα εξοπλισμών μόνο, αλλά αφορά και στη γενικότερη αναβάθμιση της διεθνούς θέσης ενός κράτους. Για παράδειγμα, η επανένωση της Γερμανίας δημιούργησε αντιλήψεις απειλή σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Η στρατηγική της εκμυδένισης αποσκοπεί στην καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου μέσω αποφασιστικής μάχης, ενώ η στρατηγική της εξουθένωσης, εκτός από τη μάχη, δίνει έμφαση και στον οικονομικό παράγοντα, προσπαθώντας να προκαλέσει οικονομικές βλάβες στον αντίπαλο, παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής καλλιεργειών ή ναυτικού αποκλεισμού. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, μια υψηλή στρατηγική εκμυδένισης δίνει έμφαση κυρίως στην στρατιωτική στρατηγική. Ενώ όλες οι άλλες, δηλαδή οικονομική, διπλωματική, στρατηγική κλπ., είναι βασικά υποδέστερες. Αντίστοιχα, στην υψηλή στρατηγική εξουθένωσης γίνεται ταυτόχρονη χρήση όλων των δυνατών μέσων, χωρίς απαραίτητα να εστιάζει και να δίνει έμφαση μόνο στα στρατιωτικά μέσα. Κλιμάκωση.
είναι η αύξηση, η θελημένη ή αθέλητη, στο εύρος ή στο βαθμό βίας μιας σύγκρουσης. Παραδείγματα κλιμάκωσης είναι η σταδιακή κινητοποίηση ολοένα αυξημένων ενόπλων δυνάμεων, όπως την κρίση των ημείων, η μετατροπή ενός τοπικού πολέμου σε παγκόσμιο, όπως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, και η μετάβαση από τη χρήση συμβατικών όπλων στη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, όπως έγινε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κρίση είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των κυβερνήσεων δύο ή περισσότερων χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί συνθήκες τέτοιες ώστε να αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής δύναμης, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι. Γενικά, οι κρίσεις είναι καταστάσεις όπου θεμελιώδεις αξίες βρίσκονται υπό απειλή, επικρέμεται ο κίνδυνος του πολέμου και υπάρχει πίεση χρόνου. Πόλεμος είναι η οργανωμένη βία που ασκείται μεταξύ πολιτικών μονάδων με σκοπό την επιβολή της θέλησης της νικήτριας επί της ηττημένης. Η σχετική βιβλιογραφία εντοπίζει τα αίτια του φαινομένου του πολέμου σε τρία επίπεδα: το επίπεδο του ατόμου, το επίπεδο των κρατικών δομών και το επίπεδο του διεθνούς συστήματος. Στρατηγική είναι η σύζευξη μέσων και σκοπών υπό το πρίσμα πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Με άλλα λόγια, η στρατηγική συνίσταται στο τρίπτυχο μέσα, σκοπή, αντίπαλος. Ανάλογα με το πεδίο αναφοράς της, η στρατηγική χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα. Όταν χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα ενός κράτους, στρατιωτικά, διπλωματικά, οικονομικά κλπ., για την επίτευξη των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών του εν ώψη πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης, τότε μιλάμε για την υψηλή στρατηγική. Η χρήση όλων των στρατιωτικών μέσων ενός κράτους για την επίτευξη των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών του εν ώψη πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης ονομάζεται στρατιωτική στρατηγική. Η χρήση μεγάλων στρατιωτικών μονάδων για την επίτευξη αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί στα πλαίσια μιας εκστρατείας ονομάζεται επιχειρησιακή τέχνη. Και τέλος, η χρήση στρατιωτικών μονάδων για την επίτευξη σκοπών στα πλαίσια μιας μάχης ονομάζεται τακτική. Είδαμε λοιπόν υψηλή στρατηγική, στρατιωτική στρατηγική, επιχειρησιακή τέχνη και τακτική. Ας πούμε λίγα λόγια για τον εθνικό σχεδιασμό. Την ευθύνη για την άμυνα της χώρας έχει η κυβέρνηση και για το σκοπό αυτό υιοθετεί την εθνική πολιτική και εφαρμόζει την εθνική στρατηγική. Εθνική πολιτική είναι το σύνολο γενικών ενεργειών και κανόνων που καθορίζει η κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο οι πολιτικοί κανόνες κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο, θέτουν τους εθνικούς στόχους και διαμορφώνουν δυναμικά τον τρόπο επίτευξης. Από αυτήν πηγάζουν η πολιτική εθνικής άμυνας, η οικονομική πολιτική και έτερες πολιτικές ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής. Ενώ η εθνική πολιτική περιλαμβάνει δύο σκέλη. Πρώτον, τον καθορισμό των εθνικών συμφερόντων και εθνικών σκοπών, καθώς και των μέσων που απαιτούνται για την εξασφάλιση και επίτευξή τους. Και δεύτερον, τη διαμόρφωση του σχεδίου ή μεθόδου δράσης για την επίτευξη των εθνικών σκοπών. Εθνική στρατηγική είναι η τέχνη και η επιστήμη της ανάπτυξης και της χρησιμοποίησης του συνόλου του εθνικού δυναμικού, που αποτελεί τη συνισταμένη της διπλωματικής, οικονομικής, πληροφοριακής και στρατιωτικής ισχύως και των λοιπόν δυνατοτήτων της χώρας, κατά τη διάρκεια ειρήνης, κρίσης και πολέμου, προς διασφάλιση των εθνικών αντικειμενικών σκοπών. Ενώ εθνική αντικειμενική σκοπή είναι η θεμελιώδη στόχη τους οποίους θέτει το κράτος, η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για την προάσπιση και προαγωγή των εθνικών συμφερόντων. Και περνάμε στη στρατηγική ανάλυση, στην οροφή της οποίας βρίσκεται η εξέταση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, η οποία πρέπει κατελάχιστον να περιλαμβάνει τον υφιστάμενο συσχετισμό ισχύως των διεθνών δρόντων, παικτών, τα συμφέροντα των υπερδυνάμεων και των μεγάλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της αντιπαράθεσης, τη σχέση των εμπλεκομένων δρόντων με υφιστάμενες συμμαχίες, υπερδυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις που έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να επηρεάσουν την εν λόγω αντιπαράθεση. Είναι επίσης απαραίτητη σχετική αναφορά στη διάκριση των εμπλεκομένων δρόντων, σε αναθεωρητικές δυνάμεις και σε δυνάμεις που επιθυμούν τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, με βάση την οποία οι δυνάμεις μπορούν να διακριθούν σε αυτές που βρίσκονται σε άμυνα ή σε επίθεση.
η γεωστρατηγική αξία του θεάτρου της αντιπαράθεσης και ενδεχομένως μελλοντικού θεάτρου πολέμου σε συνδυασμό με την ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντική για τα αίτια, την κήρυξη του πολέμου, την εξέλιξη της αντιπαράθεσης και τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων, ακόμα και για τον τερματισμό του πολέμου. Η μορφολογία του θεάτρου του πολέμου είναι επίσης καθοριστική για το είδος του ενδεχόμενου πολέμου, χερσαίος, ναυτικός κλπ. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στα γενικά συμφέροντα και στις επιδιώξεις των εμπλεκομένων δρόντων, στο βαθμό που είναι γνωστά ή μπορούν να συναχθούν, τα οποία ουσιαστικά διαμορφώνουν το γενικό περιβάλλον ασφάλειας και έχουν τη δυναμική να αναδείξουν τους δρόντες σε στρατιωτικές απειλές, σε περίπτωση που αυτοί θεωρούν ότι θίγονται ζωτικά τους συμφέροντα. Η πολιτική σκοπή των εμπλεκομένων πολιτικών οντοτήτων, δρόντων, είναι το κυριότερο στοιχείο της ανάλυσης και αυτό το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της. Ο πολιτικός σκοπός προκύπτει από τα εθνικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις των δρόντων και είναι δυνατό να διατυπωθεί ρητά από τους ίδιους ή να συνάγεται από τα λοιπά στοιχεία της αντιπαράθεσης. Όμως είναι εξαιρετικά πιθανόν ο δηλούμενος πολιτικός σκοπός να υποκρύπτει κάποιον άλλον, ο οποίος δεν μπορεί να διακηρυχθεί δημοσίως, διότι ενδεχομένως είναι εξαιρετικά ιδιωτελής, πιθαναγκαστικός και κατά συνέπεια έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, τις γενικά αποδεκτές πανανθρώπινες αξίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γενικότερα με το ευρύτερο περιδικαίου αίσθημα της διεθνούς κοινής γνώμης. Στην περίπτωση αυτή της ύπαρξης αμφιβολιών περί της ειλικρίνειας κάποιου πολιτικού σκοπού, αυτές πρέπει να διατυπώνονται με την ανάλογη επιχειρηματολογία. Στο σημείο αυτό είναι δυνατό να γίνει μια πρώτη αναφορά στο κέντρο βάρους των εμπλεκομένων. Ένα τέτοιο κέντρο βάρους βρίσκεται σε πολιτικό επίπεδο και έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η αξία του υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων κέντρων βάρους σε χαμηλότερα επίπεδα. Έχοντας μέχρι αυτό το σημείο αναφερθεί στη γενική κατάσταση ασφάλειας και τις επιδιώξεις και τους πολιτικούς σκοπούς των δρόντων, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση της στρατηγικής τους στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής. Με δεδομένους λοιπόν τους πολιτικούς σκοπούς των δρόντων εντός του συγκεκριμένου περιβάλλοντος ασφάλειας, μπορούν πλέον να εξεταστούν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και ο τρόπος με τον οποίο έχουν σχεδιάσει να τα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των σκοπών. Μία συνιστόμενη προσέγγιση είναι η ανάλυση των συντελεστών ισχύως, δηλαδή της διπλωματίας, της οικονομίας, της στρατιωτικής ισχύως των πληροφοριών και της ήπιας ισχύως, με την έννοια όλων των άλλων μέσων που διατίθεται. Η ανάλυση της διπλωματίας περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ήδη αναφερθεί στην ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, δεδομένου ότι αναφέρεται στη θέση του κάθε αντιπάλου στο παγκόσμιο και περιφερειακό σύστημα κατανομής ισχύως, στις υφιστάμενες συμμαχίες των εμπλεκομένων, στην ισορροπία ισχύως στην περιοχή, στα παράθυρα ευκαιρίας που έχουν παρουσιαστεί ή ενδεχομένως παρουσιαστούν στο μέλλον, στα ενδεχόμενα κενά ισχύως στην περιοχή και πρωταρχικά στη δυνατότητα διαμόρφωσης του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας από μέρους των αντιπαρατηθεμένων δρόντων. Η ανάλυση της οικονομίας ως συντελεστού ισχύως περιλαμβάνει μια γενική εκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμο να εξεταστούν θέματα όπως ο βαθμός αυτάρκειας, οι εισαγωγές σε τρόφιμα και πρώτες ύλες, το χρέος, το εμπορικό ισοζύγιο, η πιστοληπτική ικανότητα και η δυνατότητα σύναψης δανείων από το εξωτερικό, η βιομηχανική και γενικά η παραγωγική της βάση, οι δυνατότητες παραγωγής της υφιστάμενης αμυντικής βιομηχανίας σε πολεμικό υλικό και ανταλλακτικά, η δυνατότητα συντήρησης ενός παρατεταμένου πολέμου, η δυνατότητα εφαρμογής οικονομικών κυρώσεων, η αντοχή στην εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της κλπ. Η ανάλυση της στρατιωτικής ισχύως αναφέρεται στις γενικές δυνατότητες και αδυναμίες των ενόπλων δυνάμεων των ενδεχομένων αντιπάλων. Θέματα στα οποία πρέπει να γίνει αναφορά και να σχολιαστούν είναι το σύστημα στρατολόγησης, οι στρατολογικές δυνατότητες της χώρας, δημογραφία, ο χρόνος ολοκλήρωσης της επιστράτευσης, η αριθμητική και ποιοτική του κατάσταση, τα οπλικά συστήματα, η οργάνωση και γενικά οι δυνατότητες του στρατεύματος στην ειρήνη. Όλα τα προαναφερθέντα πάντοτε σε αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες δυνατότητες του ενδεχομένου αντιπάλου. Οι πληροφορίες ως συντελεστής ισχύως στο επίπεδο αυτό αναφέρονται κατά βάση στην κατανόηση του λαού του αντιπάλου και στην ικανότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του για την επίτευξη του πολιτικού σκοπού. Η αναφορά στην ήπια ισχύ των αντιπάλων, όπως επίσης και σε κάθε κατάλληλο μέσο,
θρησκεία, πολιτισμός κλπ. Είναι απαραίτητη για την πλήρη ανάλυση των διαθεσίμων μέσων για την προώθηση των πολιτικών του σκοπών. Η υψηλή στρατηγική με τη στενή της έννοια είναι η ενορχίστρωση των διαθεσίμων μέσων για την υλοποίηση των πολιτικών επιδιώξεων. Με γνωστές πλέον τις επιδιώξεις και τις δυνατότητες του κάθε δρόντος, η ανάλυση μπορεί να προχωρήσει στην καταγραφή του τρόπου χρήσης των συντελεστών ισχύος προς την κατεύθυνση επίτευξης του αντίστοιχου πολιτικού σκοπού και της εξέλιξης της αντιπαράθεσης, όπως επίσης και των επιπτώσεών της στη γενική κατάσταση. Η εξέλιξη της αντιπαράθεσης είναι απόδειξη της επιτυχίας ή της αποτυχίας της υψηλής στρατηγικής των εμπλεκομένων δρόντων. Το τελικό κριτήριο είναι η εκπλήρωση μερική ή ολική ή όχι των επιδιώξεών τους. Η ανάλυση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της υλοποίησης της υψηλής στρατηγικής είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως επίσης και η συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων περί του επιτυχού συντονισμού των διαθέσιμων μέσων, τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται με την θεωρία της στρατηγικής. Σε περίπτωση αποτυχίας εκπλήρωσης ή έστω μη ικανοποιητικής μερικής εκπλήρωσης των επιδιώξεων της υψηλής στρατηγικής με το συγκεκριμένο σχέδιο, δηλαδή τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων μέσων, στον οποίο ο ρόλος της στρατηγικής ισχύως είναι περιορισμένος και υποστηρικτικός, και με την προϋπόθεση ότι τα διακυβευόμενα εθνικά συμφέροντα για την προστασία ή την πρόθεση των οποίων προκλήθηκε η αντιπαράθεση είναι ζωτικά, η προσφυγή στον πόλεμο για τη συνέχιση της επιδίωξης εκπλήρωσής τους είναι αναπόφευκτη. Η απόφαση προσφυγής στον πόλεμο σηματοδοτεί τη μετάβαση στο επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής, η σχεδίαση όμως της οποίας έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα ως ενδεχόμενο στρατιωτικό στρατηγικό σχέδιο. Η ανάλυση της διαδικασίας προσφυγής στον πόλεμο απαιτεί καταρχάς και πρωτευόντως την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος των αντιπάλων. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει με βάση το αναλυτικό εργαλείο της παράδοξης τριάδας του Κλαούζεβιτς στην απλοποιημένη μορφή, αποτελείται από το λαό, το στρατό και την κυβέρνηση. Οι λαοί των αντιπάλων διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και κατά συνέπεια είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται ως προς το φαινόμενο του πολέμου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε αν ο λαός θεωρεί την προσφυγή στον πόλεμο ως την έσχατη λύση, αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα για την επίλυση της διένεξης και ποιες είναι οι επικρατούσες κυρίαρχες απόψεις στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην κυβέρνηση ως εκφραστή της βούλησης της πλειοψηφίας του λαού. Η λήψη της απόφασης προσφυγής στον πόλεμο από την κυβέρνηση πρέπει να γίνεται ορθολογικά, αποφεύγοντας συναισθηματισμούς. Η πτυχή αυτή της διαδικασίας λήψης της απόφασης, δηλαδή το αν η κυβέρνηση εκτίμησε σωστά τη σχέση κόστους-οφέλους πριν καταφύγει στον πόλεμο, πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς και να σχολιάζεται στο πλαίσιο της ανάλυσης. Με δεδομένη την απόφαση προσφυγής στον πόλεμο, τον πολιτικό σκοπό και τους σχετικούς περιορισμούς, είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός του επικείμενου πολέμου. Οι χαρακτηρισμοί που μπορεί να λάβει ο επικείμενος πόλεμος είναι ανάγκης ή επιλογής, αμυντικός ή επιθετικός, κλασικός ή επαναστατικός και δίκαιος ή όχι με βάση τα κριτήρια του δικαίου πολέμου. Προληπτικός, υβριδικός κλπ. Αν και ο χαρακτηρισμός του πολέμου μπορεί να μην να θεωρηθεί ότι έχει απλώς ακαδημαϊκή αξία, είναι σημαντικό να αναλυθεί και να σχολιαστεί το κατά πόσον ο αρχιστράτηγος και το επιτελείο του είχαν προβλέψει ένα τέτοιο είδος πολέμου και είχαν προετοιμάσει το στράτευμα γι' αυτό. Ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση αυτή έχει η εφαρμοστής από τον καιρό της ειρήνης διαδικασία αμυντικής σχεδίασης. Στο σημείο αυτό της ανάλυσης, ο αρχιστράτηγος έχει λάβει την αποστολή του στη μορφή του πολιτικού σκοπού και είναι έτοιμος να προχωρήσει στη δική του σχεδίαση των πολεμικών επιχειρήσεων, μέσω των οποίων θα επιδιώξει την επίτευξη του πολιτικού σκοπού. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ακολουθήσει Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Συνταγματάρχη. Πριν προχωρήσουμε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας ή έστω να τα βάλετε στο αθόρυβο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα για την καλύτερη και ακουστικότητα του χώρου, αλλά και για την καλύτερη παρακολούθηση των ομιλητών. Θα προχωρήσουμε αμέσως τώρα στην επόμενη ομιλία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσουλουβή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας.
λίγο θεωρητική ίσως, αλλά θα είναι πιο διαδραστική του... Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και κυρίως εγώ κρατάω το θέμα της εθνικής στρατηγικής, το οποίο μου επιτρέψετε από δημοσιογραφικής πλευράς. Υπάρχει παντελής απουσία στην Ελλάδα, δεκαετίες ολόκληρες, και αν ήταν εδώ ο αγαπητός μας φίλος και δάσκαλος ο Γιάννης Ομάζης, θα μιλούσε και για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο είναι απαραίτητο δεκαετίες ολόκληρες και έπρεπε να έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς... ελπίζουμε. Λοιπόν, αμέσως τώρα θα δώσω το λόγο στον δόκτορα κύριο Τόμπρο Διονύσιο, ο οποίος είναι διδάσκον γεωπολιτικής διαστήματος του Τμήματος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι η δορυφορική στρατηγική και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη θέση φυσικά της Ελλάδας. Κύριε Τόμπρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Όπως γνωρίζετε, το θέμα της εσπερίδας αυτής είναι η ενέργεια, η μετανάστευση, η ασφάλεια και η άμυνα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται όμως αυτή την ασφάλεια. Δυστυχώς η Νοτιοανατολική Μεσόγειος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία θάλασσα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, βρίθη η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κοιτασμάτων. Υπάρχουν σχέδια με τελευταίο αυτό τον Mid-East, τον αγωγό από Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Ιταλία. Και υπάρχουν μια υπάρχουσα εγκατεστημένη πολύ μεγάλη υποδομή από αγωγούς υδρογοναθράκων και πετρελαίου και φυσικού αερίου που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή και οι οποίοι διοχετεύονται μέσω λιμανιών σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το διακύβευμα σε αυτή την περιοχή, το 2012, όπως βλέπετε εκεί πέρα, ανήλθε στο 1,93 εκατομμύρια δολάρια. Ένα διόλου ευτελές ποσό για να αφαιθεί στην τύχη του. Αυτός είναι ο λόγος ο κυριότερος που με το συγκεκριμένο χώρο πάρα πολύ πλέον των εμπλεκομένων κρατών στην περιοχή, πολλά ξένα κράτη και πολλές δυνάμεις έχουν στρέψει τα μάτια τους σε αυτή την περιοχή, συμπεριλαμβανομένες και της Μέσης Ανατολής, από Μέση Ανατολή μέχρι και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν έχετε συνδέσει. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την επιτήρηση της περιοχής. Σε αυτή τη φάση που διανύουμε, προηγουμένως υπήρχαν άλλοι δορυφόροι, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει τη σειρά δορυφόρο Sentinel. Το logo που βλέπετε εκεί πέρα, Europe Eyes on Earth, δηλαδή τα μάτια της Ευρώπης πάνω στη γη. Η Sentinel, αν ρωτήσετε ή αν διαβάσετε τις σελίδες, θα δείτε ότι κατεξοχήν είναι τηλεπισκοπική δορυφόρη που ασχολούνται κυρίως με θέματα καλλιέργειας, αγροτικών προϊόντων και τέτοια. Πλην όμως υπάρχουν και κάποια αστεράκια σε αυτή τη διαδικασία. Το ένα ήταν το Petersberg Tasks, δηλαδή τα καθήκοντα που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτηρεί την περιοχή και να είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη της σε περίπτωση που υπάρχουν διενέξεις. Δεν θα πω περισσότερα σε αυτά, θα προχωρήσουμε στους υπόλοιπους δορυφόρους που υπάρχουν και ασχολούνται με αυτό το θέμα. Πάντως, η σειρά Sentinel είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να έχουμε μία επιτήρηση της περιοχής από οποιοδήποτε είδους καταστροφή, όχι μόνο στρατιωτική διένεξη, ακόμα και περιβαλλοντική καταστροφή. Μία άλλη σειρά δορυφόρων, μικρότερη, είναι οι περίφημοι πλιάδες που έχουν οι Γάλλοι, που πρόσφατα τεθήκανε σε τροχιά μαζί με τους παλαιότερους POT 6 και 7, οι οποίοι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με λίγο καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι πιο αναλυτικά. Ταυτόχρονα, το σύστημα Galileo μαζί με το GPS και το GLONASS, που
είναι γνωστά για την πλοήγηση, έχουν αρχίσει και έχουν υπογράψει μια συμφωνία για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου που λέγεται MEOSAR. Τι είναι ακριβώς αυτό? Είναι η συχνότητα 406 MHz για το κίνδυνο από ναυάγια και τα λοιπά, από οτιδήποτε χρειαστεί, είτε σε επίπεδο μεγάλων οχημάτων όπως τα πλοία, είτε ακόμα και σε επίπεδο φυσικών προσώπων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην έρευνα και τη διάσωση. Βλέπετε λοιπόν πώς τα δορυφορικά εργαλεία έχουν μπει σε κάθε τομέα στη ζωή μας, όχι μόνο στο να δούμε, όχι μόνο στο να καθοδηγηθούμε σε κάποιο σημείο, αλλά και σε μια περίπτωση ατυχήματος να επέμβουμε, να βρούμε πού βρίσκεται αυτός που κάλεσε σε βοήθεια και να τον διασώσουμε. Προφανώς, τα ίδια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολεμικές επιχειρήσεις. Στο χώρο όμως, πρόσφατα, έχουν ξαναμπεί οι Γάλλοι στρατιωτικά, μαζί με τους Γερμανούς, τους Βέλγους και τους Ιδούς, θέτονται σε τροχιά το Δεκέμβριο που πέρασε το νέο σύστημα, το CSO. Το CSO, ειδικά για τους στρατιωτικούς, αντικαθιστά το Helios. Ήλιος δηλαδή, το 2Β που ήταν και η Ελλάδα μέσα, με ποσοστό 2,5% που θα το δούμε παρακάτω. Αυτό ήταν καθαρά στρατιωτικό σύστημα, ενώ τα προηγούμενα που είδατε ήταν συστήματα τα οποία ήταν πολιτικής χρήσεως ή στην καλύτερη περίπτωση dual use, δηλαδή διπλής χρήσεως, και στρατιωτικής και πολιτικής. Αυτά είναι αυστηρά στρατιωτικής χρήσεως εργαλεία και τα χρησιμοποιούν κυρίως χρήστες που είναι ανήκουν σε μηχανισμούς της εθνικής ασφάλειας. Οι CSO αποτελούνται από τρεις δορυφόρους. Ο τρίτος δορυφόρος είναι καθαρά χρηματοδότηση των Γερμανών για την ανάπτυξη του δικτύου. Οι Γερμανοί μέσω της χρηματοδότησης αυτής απέκτησαν εκτός των υπολείπων και την πρόσβαση σε οπτικές πληροφορίες πλέον των πληροφοριών ραντάρ που θα τις δούμε παρακάτω και θα καταλάβετε καλύτερα όσοι δεν είσαστε εξοικειωμένοι, που ήδη έχουν. Οι Γάλλοι επίσης ανέπτυξαν και μια σειρά δορυφόρων που λέγονται Σερές, Δήμητρα. Αυτοί οι δορυφόροι ανήκουν στην κατηγορία της ηλεκτρονικής κατασκοπίας. Πρόκειται για δέκτες που μπορούν να εντοπίσουν, γι' αυτό είναι και τριπλή. Αυτή η απεικόνηση, γιατί δεν είναι η πραγματική φωτογραφία των δορυφόρων, τους παρουσιάζει ως μία τριάδα. Η τριάδα είναι ο τριγωνισμός που χρειάζεται προκειμένου να εντοπιστεί από πού γίνεται μία εκπομπή. Αν θα χρειαζόταν να το κάνουν αυτό με αεροπλάνα, που έχουν τέτοιες δυνατότητες, ELINT, Electronic Intelligence, θα είχαν το πρόβλημα ότι θα έπρεπε να περάσουν από ξένα FIR. Με τους δορυφόρους αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Γάλλοι είχαν ELINT. Απλώς είναι η πρώτη φορά που το κάνουν τόσο οργανωμένα. Υπήρξαν και προηγούμενες σειρές, CSM. Από το 1995, νομίζω, ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είναι η πρώτη φορά που μπήκαν σε αυτή την τεχνολογία με πιο οργανωμένο τρόπο. Πλέον έχουν και αυτό το εργαλείο, προκειμένου να επιτηρούν στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα την περιοχή. Δεν είναι μόνο αυτή όμως. Αυτό είναι από την Ιταλική Διαστημική Υπηρεσία. Μία αφίσα που δείχνει τις δυνατότητες που έχουν οι δορυφόροι τους, οι οποίοι είναι SAR, δηλαδή Synthetic Aperture Radar, δηλαδή ραντάρ συνθετικού διαφράγματος. Ό,τι κάνει το ραντάρ στη γη, μπορεί να το κάνεις με ένα ραντάρ πάνω από το διάστημα, δηλαδή να κατοπτεύσεις μια περιοχή και να δεις τι ακριβώς υπάρχει εκεί. Έχει το καλό σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα που είδατε, ότι δεν επηρεάζεται από τα σύννεφα. Ενώ όταν έχεις ένα δορυφόρο και προσπαθείς να δεις κάτι, αν υπάρξουν εκείνη τη μέρα σύννεφα, το έχεις χάσει και η μετάβαση ξανά στο ίδιο σημείο απαιτεί ένα χρόνο 4-6 ημερών, δηλαδή για 4-6 μέρες δεν θα μπορείς να ξαναδείς ακριβώς αυτή την περιοχή, τουλάχιστον με κατόπτευση τύπου ναδύρ. Δηλαδή, ακριβώς από πάνω, η οποία σου δίνει και την καλύτερη οπτική ανάλυση. Γιατί μετά θα πρέπει να το κάνεις με γωνία και η γωνία χάνεις πολύ. Όταν έχεις γωνία δεν βλέπεις τόσο καθαρά όσο όταν είσαι ακριβώς από πάνω.
Όταν λοιπόν έχεις δορυφόρους R, ραντάρ δηλαδή, βλέπεις και νύχτα, βλέπεις και μεσένεφα. Η Ιταλία λοιπόν έχει εκτοξεύσει τα έτη που βλέπετε δίπλα, τους κόσμο Sky Med 1, 2, 3 και 4 ή απλώς σκέτο κόσμο. Τα έτη που βλέπετε εκείνα και ετοιμάζει από το 19 και το 20 το κόσμο Second Generation, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους ήδη παλαιότερους δορυφόρους με τους υπάρχοντες με τη νέα, θα αντικαταστήσει αυτή η νέα σειρά. Πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτό το σημείο οφείλω να σας πω ότι όταν στέλνουμε ένα δορυφόρο να κάνει τέτοιες εργασίες, τοποθετείται σε χαμηλή τροχιά. Χαμηλή τροχιά σημαίνει 200 με 2.000 χιλιόμετρα. Περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται μεταξύ 400 και 800 χιλιόμετρων από τη Γη. Είναι μια πολύ χαμηλή τροχιά σε σχέση με τους γεωστατικούς δορυφόρους που γνωρίζετε, που είναι τηλεπικοινωνιακοί, όπως ο Λάσατ, ο γνωστός μας, που είναι στα 36.000 χιλιόμετρα. Είναι περίπου κάτω από 10 φορές αυτή η απόσταση. Εκεί λοιπόν τα φαινόμενα της βαρύτητας είναι πιο ισχυρά. Το σκάφος λοιπόν, το διαστημικό σκάφος για να παραμείνει, συνεχώς κάνει διορθώσεις κάθε τόσο της πορείας. Οι διορθώσεις αυτές σημαίνει εξάντληση καυσίμων κάποια στιγμή και μοιραία λίγη επιχειρησιακή του αποστολή. Οπότε όταν κάποιος μπει σε αυτό το χώρο, το να βάζει δορυφόρους τέτοιου τύπου, στη χαμηλή τροχιά, πρέπει να ξέρω ότι κάθε 4 με 8 ή 10 χρόνια θα πρέπει να έχει ετοιμάσει την επόμενη σειρά. Και τα σωστά και τα οργανωμένα κράτη αυτό κάνουν. Θα δείτε ότι όλοι ό,τι τους έχουν ήδη ετοιμάσει και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα συμβόλαια για τις εκτοξεύσεις των επομένων δορυφόρων. Θα το δούμε αυτό και παρακάτω. Εδώ έρχεται η Γερμανία πάλι με τη δική της σειρά SAR, SAR Lupe 1, 2, 3, 4, 5, η οποία τα αντίστοιχα έτη απέκτησε αυτή τη δυνατότητα λίγο πιο πριν από τους Ιταλούς και ετοιμάζει 3 νέους δορυφόρους που θα αντικαταστήσουν την παλιότερη σειρά SAR Lupe το 2019 μέχρι 20. Εκτιμάται ότι θα τεθούν σε τροχιά αυτά τα φορτία. Σε αυτή την απεικόνιση βλέπετε τα τροχιακά επίπεδα που έχουν μπει η SAR Lupe, οι τρεις ζώνες, τα τρία επίπεδα που ελέγχουν, ώστε να επιτυχάνεται κάλυψη του συνόλου της επιφάνειας της Γης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο είχαν σχεδιάσει την επιτήρηση. Πάμε σε εμάς τώρα. Καλά όλα αυτά, εμείς τι κάνουμε. Η περιοχή αυτή δεν είναι των Ελληνών, είναι η δική μας. Η Νοτιοανατολική Μεσόγειο σημαίνει κατά βάση ελληνικό σύστημα. Ελληνικό σύστημα σημαίνει Ελλάδα-Κύπρος. Εκείνη η πραγματική ΑΟΣ, ας πούμε, των δύο κρατών που αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τους Τούρκους, αυτή τη στιγμή θα θεωρούνταν ενιαία. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Λοιπόν, εμείς μπήκαμε το 2005, νομίζω, με τον Ήλιος 2Β. Ο Ήλιος 2Β δεν είναι δικός μας δορυφόρος, είναι το Γάλλον. Στο σύστημα του Ήλιος 2Β, το οποίο ήταν η αντικατάσταση του Ήλιος 1, έχουν μπει και άλλα κράτη, όπου είδατε προηγουμένως, το Βέλγιο, η Ολλανδία κτλ. Και μπήκαμε και εμείς με ένα ποσοστό 2,5%. Και προφανώς 2,5% θα είχαμε ανάλογη συμμετοχή στο σχεδιασμό αποστολών αυτών των δορυφόρων. Εμείς αυτό καταφέραμε να κάνουμε μέχρι στιγμής. Και έχετε υπόψη ότι το 2018, το 2019, είναι και το τελευταίο έτος που λειτουργούν αυτοί οι δορυφόροι. Γι' αυτό μπήκαν και CSO, για να καλύψουν, για να μην μείνει χρονικό κενό. Οφείλω να σας πω ότι συνήθως αυτό που θα δείτε και ως επιχειρησιακή ζωή ή έτη, που γράφω σε μερικούς, δεν τα έχω αναφέρει, δορυφόρους, είναι η ελάχιστη διάρκεια που μπορεί να διαρκέσει αυτή η αποστολή. Αν κάποια πράγματα πάνε καλά, δεν θέλω να σας μπλέξω με τη μηχανική των τροχιών, μπορεί να ζήσουν και σύν 50% και ίσως και περισσότερο από τη σχεδιαζόμενη αποστολή. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι το Ήλιος 2Β λύγει.
λίγη σύντομα. Και από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουμε κάνει κάτι για το CSO. Επίσης, το 2011, εδώ πέρα είναι ένα ΦΕΚ δικό μας. Τότε έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση για συμμετοχή στο ΣΕΡΕΣ, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατασκοπίας. Συμμετοχή σημαίνει και οικονομικές υποχρεώσεις. Έχει κυρωθεί από τη Βουλή, δεν ξέρω τη συνέχειά του. Τι άλλο υπάρχει σε εμάς? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας σταθμός στην Τανάγρα, ο οποίος μπορεί να παίρνει απευθείας δεδομένα από τον Ήλιος 2Β, ο οποίος όμως λύγει. Και μετά τι θα κάνει? Θα κοιτάει ψηλά τον ουρανό. Και υπάρχει και μία εγκατάσταση τηλεχειρισμού που πρόσφατα επαναπτύχθηκε στην Κύπρο για το καινούργιο ΣΕΛΑΣΑΤ, η οποία είναι τηλεπικοινωνιακή, δεν είναι το κομμάτι που μας αφορά. Πρέπει να ξέρετε ότι η ΕΛΑΣΑΤ, επειδή πολλοί το έχουν ρωτήσει, πλέον δεν είναι ελληνική, εκτός από το όνομα. Έχουν πουληθεί στην ΑΡΑΠΣΑΤ, η οποία έχει διατηρήσει την επωνυμία ΕΛΑΣΑΤ, έναντι ενός ποσού της τάξης των 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχουν αναπτύξει τον ΕΛΑΣΑΤ 3 πέρσι και του χρόνου θα βάλουν τον ΕΛΑΣΑΤ 4. Ως αντιστάθμισμα, η ελληνική κυβέρνηση τότε κατάφερε και ζήτησε από τους transponders, transponders λέγονται τα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα που εξυπηρετούν κανάλια, από τα περίπου 30 που έχει ο καθένας τους, να κρατήσει 2 για δική τους χρήση δωρεάν. Ήταν στο κόστος της συμφωνίας. Άρα, ΕΛΑΣΑΤ 2 και ο 3 άλλα 2 και με τον 4 ενδέχεται να έχουμε 6 κανάλια. Transponders, όχι κανάλια, transponders. Η Ελλάδα λοιπόν είχε μπει τότε με το 2002 με τον ΕΛΑΣΑΤ, ας το δούμε στο χρόνο τι έχει γίνει. Στην πορεία μπήκε μετά από 2 ακριβώς χρόνια με τον Ήλιος 2α, αυτό ήταν το στρατιωτικό κομμάτι, και το 2017 είχαμε τις πρώτες πανεπιστημιακού τύπου εφαρμογές, όπως το DUTHSAT, που μπήκανε και τα πανεπιστήμια σε διαστημική τεχνολογία. Και υπάρχει ένα ερώτημα, μετά τι? Τότε υπάρχει το ερώτημα το μετά τι και για τις διαστημικές υποδομές. Ας δούμε τι έχουν κάνει οι γείτονες όμως. Αυτό που βλέπετε είναι τι έχουν κάνει όλοι οι άλλοι. Όχι μόνο αυτά έχουν κάνει, αυτά είναι τα ενεργά φορτία, οι ενεργοί δορυφόροι. Για πιάστε την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή 2 στρατιωτικούς δορυφόρους, όχι τηλεπικοινωνιακούς, μην μπερδεύεστε, στρατιωτικούς δορυφόρους, να μην το πω στον αέρα, στο διάστημα, οι οποίοι εκτελούν αποστολές, δικές τους, δικά τους θέματα ασφαλείας. Μπράβο σε αυτούς. Υπάρχει η Σαουδική Αραβία, η οποία θέλει να ηγηθεί. Υπάρχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τη Σαουδική Αραβία. Όλοι βλέπετε 2-2-2-2. Υπάρχει μέχρι και το Πακιστάν με 2, έστω και τηλεπισκοπικούς. Και να μην αναφέρω το Ισραήλ, που έχει, όπως βλέπετε, 4. Και την Αίγυπτο που απέκτησε πρόσφατα δικό της, επαναλαμβάνω, όχι με συμμετοχή, 2,5%, δικό της. Ας δούμε λίγο πιο κοντά την φίλη χώρα Τουρκία. Τι είχε κάνει από προϊόντα λήψης εικονών? Δηλαδή, όταν λέμε λήψη εικονών, λέμε είτε το remote sensing, την τηλεπισκόπηση, είτε στη μορφή Earth Observation, που με αυτόν τον τίτλο λέμε τη γεωσκόπηση, που είναι κυρίως εμπορικό προϊόν που το πουλάνε. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που πουλάνε τέτοιες φωτογραφίες. Και υπάρχει και το αυστηρά στρατιωτικό κομμάτι, που έχει πιο καλύτερα αναλυτικά εργαλεία, πιο καλύτερες αναλύσεις εδάφους. Και ταυτόχρονα έχει και το SAR, το μεραντάρ δηλαδή, για να μπορεί να βλέπει και άλλες ώρες, ας πούμε, ή να μην επηρεάζεται από τα σύννεφα. Η Τουρκία λοιπόν ξεκίνησε το 2003 με την ανάπτυξη, με τη βοήθεια των Βρετανών, του BillSat 1. Ένα δορυφόρο που το 2006, γι' αυτό και στην επιχειρησιακή ζωή γράφει 3 έτη, ήταν η μεγαλύτερη σχεδιαζόμενη, παρουσίασε βλάβη το ηλεκτρικό σύστημα και ο δορυφόρος ουσιαστικά βγήκε άχρηστος. Ωστόσο, επειδή είχαν στείλει και μια ομάδα να αποκτήσουν τεχνογνωσία,
με τον ίδιο τύπο σκάφους φτιάξαν το Ράσατ με τη βοήθεια των Άγγλων και με τη βοήθεια των Κορεατών απέκτησαν ένα άλλο διαφορετικό, πιο καλύτερης ανάλυσης οπτικό εργαλείο, το οποίο με, την ίδια, με τη βοήθεια ακριβώς των ίδιων έφτιαξαν τον Geck Turk 2. Αν δείτε τις πανχρωματικές αναλύσεις, πανχρωμάτικ σημαίνει ασπρόμαυρο. Όταν κάνουμε λήψη εικόνας, υπάρχουν δύο ειδών εικόνες που παίρνουμε. Οι ασπρόμαυρες, που είναι η καλύτερη ανάλυση. Αυτό στην τεχνική ορολογία λέγεται panchromatic. Και υπάρχει και το multispectral imagery, δηλαδή το πολυφασματική εικονοληψία, η οποία είναι σαν να βλέπουμε μόνο το μπλε, ή μόνο το κόκκινο, ή μόνο το πράσινο, ή κάποιες περιοχές. Αυτό γίνεται για ταύτιση στόχων. Δηλαδή, μπορούμε να βλέπουμε μια περιοχή που είναι πράσινη, αλλά να είναι καμουφλάζ. Αυτό έχει άλλη φασματική ταυτότητα από το πραγματικό το χορτάρι ή την πραγματική τη διατροφήτευση. Αυτό το βλέπει το multispectral imagery. Αυτό όμως δεν έχει τόσο καλή ανάλυση όσο έχει το panchromatic. Γι' αυτό και σας βάζω στα περισσότερα τις παχρωματικές αναλύσεις. Βλέπετε, ξεκινήσανε με 4 μέτρα ανάλυση, που σημαίνει ότι μπορούσαν να διακρίνουν στο έδαφος αντικείμενα που απέχαν μεταξύ τους 4 μέτρα. Μετά πήγανε με το Ράσατ στα 7,5, γιατί έλαξανε προμηθευτή στα οπτικά, αλλά μετά από λίγο πήγανε στα 2,5 μέτρα. Άρα ήταν μια βελτίωση αυτό που βλέπετε. Και με τον Geck Turk 1, που το 2016 τέθηκε σε τροχιά, πέσανε κάτω του μέτρου. Εμπορικά πρέπει να ξέρετε ότι οι δορυφόροι όπως ο World View 4, που ήταν εμπορικά προϊόντα, έχουν ανάλυση μέχρι και μισό μέτρο. Αυτό που τους διαφοροποιεί από τα στρατιωτικά εργαλεία είναι το πίσω κομμάτι. Όχι απλώς η φωτογραφία, η ανάλυση της φωτογραφίας. Αυτός που βλέπετε εδώ πέρα είναι ο Geck Turk 2. Αυτός κατασκευάστηκε στην Τουρκία με κομμάτια που φέρανε από έξω. Ο Geck Turk 1 ήταν ο τελευταίος και ο καλύτερος που είχαν, ο οποίος παραγγέλθηκε και πριν από τον 2. Γι' αυτό και λέγεται ένα και ο άλλος λέγεται 2. Ήταν με τη βοήθεια των Γάλλων και των Ιταλών. Θα τους παραδιδόταν πολύ νωρίτερα, αλλά το κόψαν οι Ισραηλινοί αυτό, γιατί είχαν προβλήματα με τους Τούρκους και τους εμποδίσανε περίπου για 4 χρόνια. Και έτσι από το 12 το παραλάβανε οι Τούρκοι το 16. Μετά δεν μπορούσαν τα συμβόλαια να μην εκπληρωθούν. Πάμε στους Ισραηλινούς. Οι οποίοι τώρα τελευταία έχουν γίνει και σύμμαχοί μας. Οι Ισραηλινοί λοιπόν έχουν φτιάξει από το 1983 την Ισραηλινή Διαστημική Υπηρεσία. Η οποία είναι πραγματική υπηρεσία, όχι μόνο με μία εμένα τίτλο. Έχει δηλαδή υπόσταση, έχει δουλειά από πίσω της, έχει βάσεις, έχει υποδομές. Και η σοβαρότερη υποδομή είναι οι πύραυλοι που παίρνουν με δική τους δυνατότητα τους δορυφόρους στο διάστημα. Προσέξτε, δεν τους δίνουν κάπου αλλού να τους στείλουν στο διάστημα. Μπορούν να τους στείλουν. Μέχρι, λέω, χαμηλές τροχές. Ναι, μέχρι εκεί όμως. Αλλά αυτοί. Εδώ πέρα βλέπετε μια σειρά δορυφόρων που έχουν αναπτύξει. Αυτό που είναι γκρίζο καταστράφηκε κατά την εκτόξευση. Η SAR είναι πάλι αυτή που λέμε η ραντάρ. Ο Venus είναι ένας τηλεπισκοπικός που γίνεται και με τη συνεργασία των Γάλλων μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ δεν ανήκει στην Ευρώπη, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όμως, αντλεί κονδύλια μέσα από εκεί και κάνει και δικά του προϊόντα. Δεν καταλαβαίνω εμείς γιατί δεν μπορούμε. Οι δορυφόροι τελευταίοι, που έχει ο ΦΕΚ 11, ας πούμε, έχουν 0,5 και καλύτερο μισού μέτρου αναγνώριση αντικειμένου στο έδαφος. GSD, έτσι το λένε. Μισό λεπτό. Θέλοντας να κλείσω την ομιλία, θα σας αναφέρω τα λόγια του Μωσέ Άρενς. Ο Μωσέ Άρενς ήταν ένας Ισραηλινός πανεπιστημιακός και αργότερα υπουργός άμυνας του Ισραήλ.
Αυτό που θα σας αναφέρω θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί το είπε. Ο Μωσέ Άρενς πέθανε στις 7 Ιανουαρίου φέτος, του 19. Είπε λοιπόν σε μια ομιλία του, «Τότε είδαμε το πλεονέκτημα ενός δορυφόρου για συλλογή πληροφοριών. Θέλαμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα ανεξάρτητα από άλλους, επειδή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη σε σένα πάντα, ακόμη και από τους καλύτερους φίλους σου». Γιατί το είπε αυτό? Είχε προηγηθεί ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, με το οποίο οι Αιγύπτιοι ανακτήσανε το Σινά. Ο πόλεμος αυτός κράτησε 20 κάτι μέρες, αν θυμάμαι καλά. Εν αγωνίως ψάχνανε από τους Αμερικάνους, κυρίως Ισραηλινοί, δορυφορικές φωτογραφίες και τους παραδώσανε οι Αμερικάνοι με κάποιες δικαιολογίες ότι είχε πρόβλημα ο δορυφόρος, κάποιες στολές. Οπότε τότε καταλάβαν το μάθημά τους και είπαν ότι αυτό μπορεί να το θέλεις, μπορεί να το έχει ο καλύτερος σου φίλος, για τους Αμερικάνους λέμε και τους Ισραηλινούς, αλλά να μην σου δοθεί, γιατί εκείνη την ώρα τα συμφέροντα επιλέξαν αυτή την τακτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τόμπρο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του. Καλό είναι βέβαια η Ελλάδα να ακούσει λίγο το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι υπόδειγμα κράτους. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, 15 λεπτό. Είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο ενδιαφέρουσες. Οπότε για 15 λεπτά θα έχουμε διάλειμμα για να πιείτε και κάποια ροφήματα που υπάρχουν έξω. Να είστε... Παρακαλώ πολύ να καθίσουμε για να ξεκινήσουμε. Θέλω και από αυτό το βήματος να ευχαριστήσω τη VIP Events για την ευγενική προσφορά του κεράσματος που ήταν πριν από λίγο. Επίσης, με την παρουσία τους μας τιμούν και τους ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του AJ2 Γλυφάδος, ο Χρήστος Σουσούλης. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του AJ38 του τμήματος Παλαιού Φαλήρου, ο Αργύρης Τσουνάκης. Επίσης, ευχαριστώ τον στρατηγό Καμνή εκ μέρους του Πολεμικού Μουσείου. Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε μια στιγμούλα επάνω για ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Θανάση. Μη μου πείτε ότι είσαστε μη ευπρεπώς ενδεδειμένος, δεν έχει σημασία. Απλά παρακαλώ για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Αυτά μου κάνει πάντα. Εγώ ήρθα για τα μέτρα ασφαλείας, διότι είχαμε μία πορεία. Ναι. Και με τσίμπησε από το δρόμο. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το έργο που επιτελείτε. Απλώς θα σας πω ότι... Επειδή το Πολεμικό Μουσείο είναι φορέας πολιτιστικής διπλωματίας και προσπαθούμε να τον κάνουμε μόνιμο στόχο από φέτος. Επίσης, ένας από τους στόχους είναι να επανιδρύσουμε την από χρόνια στάσιμο σύνδεσμο των φίλων του Μουσείου. Θα ξεκινήσουμε από την άλλη εβδομάδα και φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς θα γίνετε μέλη. Σας ευχαριστώ. Στρατηγέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου. Επίσης, να ευχαριστήσω έναν καλό φίλο από παλαιά, τον Πέτρο τον Καψάσκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Και να θες και εσύ και ο στρατηγός να κρύβεστε, δεν γλιτώνετε από μένα, άστο. Παρακαλώ τον συντονιστή να λάβει το λόγο και να προχωρήσουμε στις επόμενες δύο ομιλίες. Η τέταρτη και τελευταία ομιλία στη θέση του καθηγητή Γιάννη Μάζη είναι ένας καθηγητής εξαιρετικός και λαμπρός. Θα σας τα πει ο κύριος Γρίσπος τα υπόλοιπα. Εγώ τον ευχαριστώ τον κύριο Γρίβα
για την έκτακτη παρουσία του εδώ και του είμαι υπόχρεος για την πλήρωση της θέσης του αγαπημένου μας Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εσπερίδας μας. Ο πρώτος ομιλητής του δεύτερου μέρους είναι ο δόκτωρας Γιώργος Ανιψιούς, μοίραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος θα μας αναπτύξει και το θέμα «Μεταναστευτικό, ένα παγκόσμιο ζήτημα, νομικές οριοθετήσεις από την κοινή σκοπιά του διεθνούς δικαίου και της γεωπολιτικής ανάλυσης». Κύριε Ανιψιού, έχετε το λόγο. Πριν μιλήσει ο κύριος Ανιψιού, θα παρακαλέσω πάλι για τα κινητά να τα απενεργοποιήσετε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε όλοι αυτό το σαββατιάδικο απόγευμα να περάσουμε μαζί κάποιες ώρες με πληροφορίες ενδιαφέρουσες. Ελπίζω να συνεχίσει το ενδιαφέρον εκ μέρους σας, να μην εξαντληθεί το ακροατήριο από την εξάντληση του θέματος. Πριν μόλις 2 μήνες, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, στο Μαρόκο, στο Μαρακές του Μαρόκο, έλαβε χώρα μία διεθνή συνδιάσκεψη υψηλού επίπεδου. Εκεί η συνδιάσκεψη αυτή ήταν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, και εκεί υιοθετήθηκε ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Το κείμενο αυτό ήταν το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Το οποίο θα το δούμε μετά. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έθεσε τις βάσεις για την θεσμική εξέλιξη του ζητήματος μετανάστευσης σε παγκόσμια κλίματα. Βέβαια, ήταν ένα κείμενο το οποίο, εκτός από πολλούς υποστηρικτές, είχε και πολλούς οι οποίοι ατιμάχονται τα σημεία του κειμένου. Θα δούμε, στον χρόνο που έχουμε, κάποιες διαστάσεις αυτού του ζητήματος, να δούμε πώς επηρεάζει αυτό τη δική μας περίπτωση. Όπως ξέρετε, τις τελευταίες εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το περίφημο shutdown. Τι είναι αυτό το θέμα? Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει έγκριση χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός τείχους, ενός φράγματος, στα νότια της χώρας, στα σύνορα με το Μεξικό, και αυτό δεν μπορεί να πάρει έγκριση από την Γερουσία. Αποτέλεσμα αυτού είναι να ενεργοποιηθούν οι θεσμικές προβλέψεις του πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και να υπάρχει μια μερική αναστολή της λειτουργίας του κράτους του Αμερικανικού. Βέβαια, το προηγούμενο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλει αυτή την αναστολή της λειτουργίας του κράτους μέχρι νεοτέρας. Και εδώ, πάντως, το ζήτημα είναι το μεταναστευτικό. Πριν 3 μέρες, την Τρίτη, στις 29 του μηνός, είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Ανακοινώθηκε από τον υπεύθυνο, τον Daniel Coats, τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, η ετήσια έκθεση σε ό,τι αφορά τις απειλές που δέχονται οι Αμερικανοί. Για να βλεπόμαστε. Μέσα σε αυτή την έκθεση έχει πολύ ενδιαφέρον για όσους από εμάς μελετούμε τα διάφορα διεθνολογικά ζητήματα. Περιλαμβάνει σε 11 σημεία αναφορά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Σε 11 σημεία.
Θα δούμε μετά πώς ακριβώς διατυπώνονται. Πάντως, για τις ΗΠΑ, το μεταναστευτικό αποδεικνύεται και από αυτό το κείμενο, αλλά και από άλλα κείμενα που αφορούν τη στρατηγική των ΗΠΑ, αντιμετωπίζεται ως ένας παράγοντας ανησυχίας τουλάχιστον. Εδώ βλέπουμε και τον Ντάνιελ Κόουτς, ο οποίος το ανακοίνωσε προχθές. Τέταρτη πτυχή του μεταναστευτικού, το Brexit. Να θυμίσω ότι όταν έγιναν πριν 2 χρόνια το δημοψήφισμα για την απόφαση των Άγγλων αν θα βγουν ή όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το βασικό διακύβευμα, αν και δεν είναι αυτό το μείζον ζήτημα του Brexit, αλλά σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια που διεξήχθη το δημοψήφισμα, ήταν γύρω από το μεταναστευτικό. Και εδώ, λοιπόν, το μεταναστευτικό παίζει πολύ σοβαρό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. 29 Μαρτίου, ο Σονούπο κλείνει το θέμα και θα δούμε πώς ένας λαός ο οποίος τους τελευταίους αιώνες διαχειρίστηκε ή έλαβε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης ό,τι αφορά τη διαχείριση του διεθνούς συστήματος, θα διαχειριστεί ένα τέτοιο ζήτημα σε θεσμικό επίπεδο. Εδώ έχω μία απεικόνιση του πώς επηρεάζει το μεταναστευτικό τη Μεγάλη Βρετανία και από εδώ προκύπτει το πώς αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Πέμπτη και τελευταία διάσταση του μεταναστευτικού. Και όλα αυτά τον τελευταίο μήνα. Πριν 3 μέρες είχαμε στην Λευκωσία τη σύνοδο των ηγετών, των 7 ηγετών νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεσογειακών συν της Πορτογαλίας. Εάν δεν ξέρω πόσοι από σας είδατε ή παρακολουθήσατε τα δεδομένα, αλλά από τις δηλώσεις που έγιναν τις επίσημες των αρχηγών κρατών εκεί, πρώτο θέμα, κοινό πρώτο θέμα όλων των τοποθετήσεων ήταν το μεταναστευτικό και οι επιπτώσεις του στην Ευρώπη και στις επιμέρους χώρες. Είναι προφανές ότι το μεταναστευτικό στις χώρες της Νότιας αποτελεί μείζον ζήτημα πολύ περισσότερο από τις χώρες όπως η Δανία, η Νορβηγία κλπ, οι οποίες έχουν την πολυτέλεια να βρίσκονται γεωγραφικά σε έναν χώρο ο οποίος δεν επηρεάζεται άμεσα από τις επιπτώσεις του. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, το μεταναστευτικό είναι μαζί μας. Είναι ένα μείζον θέμα του διεθνούς συστήματος και γι' αυτό ήθελα να συγχαρώ το τμήμα των Αχέπανς Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που επέλεξε να συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή σε αυτό το εξαιρετικό σεμινάριο και το Προεδρείο και τον Πρόεδρο, τον αγαπητό μας Πρόεδρο κύριο Αργυρόπουλο, και τον καθηγητή Μάζη, ο οποίος το εισηγήθηκε και το επιμελήθηκε. Κυρίως όμως να ευχαριστήσω το Προεδρείο που με συμπεριέλαβε και εμένα στο πάνελ αυτό των τόσο αξιόλογων ομιλητών. Και μια παρατήρηση, το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Γρίβα είναι πολύ σημαντικό και γιατί είναι ο μοναδικός ίσως ο οποίος θα μπορούσε επαξίως να αντικαταστήσει τον καθηγητή Μάζη σε ένα κλείσιμο γεωπολιτικό αυτής της ημερίδας, αλλά εμένα με τιμά ιδιαίτερα γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε πάνελ μαζί για να δείξουμε ότι η γεωπολιτική διάσταση με τη διεθνοδικαιϊκή διάσταση είναι αναγκαστικά αντιμαχόμενες σε ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι το θέμα του μεταναστευτικού. Μετά από αυτή την ακρόσυρτη εισαγωγή, να πω 2 πράγματα για το μεταναστευτικό σε σχέση με το σύστημα και την οργάνωση των Αχέπαν. Το μεταναστευτικό είναι στο DNA των Αχέπανς, διότι πριν τόσα χρόνια, το 1922, στην Ατλάντα, κάποιοι ομογενείς μας εκεί, ευαισθητοποιημένοι από τα προβλήματα που είχαν οι μετανάστες στην Αμερική,
Και από την προσπάθεια που ήθελαν να επιτύχουν προκειμένου να ενσωματωθούν με ένα λειτουργικό τρόπο, αλλά και με ένα ουσιαστικό τρόπο σε μια κοινωνία που τους φιλοξενούσε, έκριναν σκόπιμο ότι έπρεπε να οργανωθούν για να αλληλοβοηθηθούν μεταξύ τους. Και αυτό στην ουσία είναι η ουσία, και αυτό είναι η ουσία του μεταναστευτικού πως εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Η πρόκληση του μεταναστευτικού πλέον με τις αυξημένες δροές, οι οποίες στην ουσία διατρέχουν όλον τον κόσμο πλέον, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται ή οράται μόνο από τη μονοδιάστατη αντίληψη την οποία είχαμε μέχρι τώρα, η οποία ήταν μόνο η ανθρωπιστική αντίληψη, η αντίληψη που είχε να κάνει μόνο με την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ροές αυτές είναι πολύ μεγάλες και επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τις περιοχές από τις οποίες ξεκινούν οι ροές, από τις περιοχές που φεύγουν οι μετανάστες, αλλά επηρεάζουν και τις περιοχές ή τα κράτη τα οποία είναι transit, δηλαδή είναι οι περιοχές που διέρχονται αυτοί, ώστε να φτάσουν μέχρι να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Το μεταναστευτικό, λοιπόν, επειδή είναι τόσο μεγάλο ήδη και κυρίως επειδή προβλέπεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο στο μέλλον, θα πρέπει να το μελετήσουμε ουσιαστικά, να μας απασχολήσει στο δημόσιο διάλογο όχι μόνο μεταξύ των ειδικών, αλλά και στο ανοιχτό πεδίο, και να μας απασχολήσει με αυτή τη συνθετική λογική, όπου πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο την ανθρωπιστική ή επιμέρους διαστάσεις, αλλά όλες τις διαστάσεις του μεταναστευτικού, γιατί το μεταναστευτικό, για να μιλήσουμε όλους της γεωπολιτικής ανάλυσης, είναι ένα εργαλείο ανακατανομής πλούτου. Είναι εργαλείο ανακατανομής, οικονομικής ανακατανομής δεδομένων, κοινωνικής εξισορρόπησης και μπορεί να επιφέρει μείζονες πλέον μεταβολές λόγω του μεγέθους του, όχι μόνο στις χώρες οι οποίες είναι χώρες άφιξης της ροής, εκκίνησης της ροής, αλλά και στις χώρες οι οποίες καταλήγει η ροή και αναγκάζονται οι κοινωνίες και οι χώρες αυτές θεσμικά να διαχειριστούν το μείζον ζήτημα που είναι το πώς υποδέχεις ανθρώπους οι οποίοι φιλοδοξούν να εισαχθούν και στο εργατικό δυναμικό, αλλά και στην κοινωνική δομή της χώρας. Και μάλιστα με έναν λειτουργικό τρόπο. Και ένα σημείο ακόμα πριν μπούμε στα επιμέρους. Ένα σημείο το οποίο φεύγει από την ανάλυση η οποία γίνεται παραδοσιακά μέχρι σήμερα. Ο μετανάστης δεν είναι ένα τυποποιημένο υποκείμενο αμετάβλητο στην πορεία του χρόνου. Ο χθεσινός μετανάστης, ο οποίος ενσωματώνεται σε μια κοινωνία, είναι αυτός ο οποίος υποδέχεται τον αυριανό μετανάστη. Πολλές φορές, λοιπόν, μέχρι σήμερα, ο διάλογος σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού ή με το επιχειρησιακό πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού περιοριζόταν μόνο σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρώπων αυτών. Πολλές φορές, η διάσταση η οποία έτρεχε ήταν ότι οι ζητήματα ή προβληματισμοί που είχαν να κάνουν με την ασφάλεια γενικότερα της κοινωνίας, τα βλέπαμε ότι αντίκειται στα συμφέροντα ή, αν θέλετε, στα δικαιώματα των μεταναστών. Σήμερα και παγκοσμίως και ενδεχομένως εδώ στην Ελλάδα, το ζήτημα πλέον οράται σε μια πιο διευρυμένη λογική, διότι είναι προφανές ότι εάν μια κοινωνία διατηρεί το στοιχείο της ασφάλειας, διατηρεί το στοιχείο της κοινωνικότητας, της λειτουργικότητας και κυρίως της συνοχής, μπορεί να υποδεχτεί μετανάστες πιο εύκολα, μπορεί να τους ενσωματώσει καλύτερα, ενδεχομένως κάποιος από αυτούς να πάει και στο τελικό στάδιο της ενσωμάτωσης που είναι η αφομοίωση και μπορεί αυτή η κοινωνία να το κάνει αυτό με ένα λειτουργικό τρόπο και αποδεκτικό για όλες τις πλευρές, για όλους τους δρόντες, για όλα τα μέρη. Και αυτούς που έρχονται και αυτούς που τους υποδέχονται
και αυτούς οι οποίοι ρυθμίζουν το state of play, το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης όλου αυτού του ζητημάτους. Ένα ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο και πώς κατανοούμε όλα αυτά τα ζητήματα, είναι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης σε σχέση με τους όρους του παιχνιδιού αυτού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο δεν χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους πρέπει να συνεννοηθούμε για αυτά τα ζητήματα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι όταν συζητάμε για τους μετανάστες, για το μεταναστευτικό, παρισφρεί στη συζήτηση ένα άλλο ζήτημα, το οποίο νομικά, σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, είναι τελείως διακριτό, το ζήτημα του προσφυγικού. Θα δείτε, και έχω προσπαθήσει να εικονοποιήσω, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία θα πω, ώστε να είναι πιο εύληπτα για σας, θα δείτε χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ακόμα και στην ίδια συζήτηση, ακόμα και όταν η συζήτηση αυτή γίνεται μεταξύ θεσμικών δρόντων, θεσμικών προσώπων, ο ένας να συζητάει για το μεταναστευτικό και ο άλλος να το απαντάει για το προσφυγικό. Θα δείτε κείμενα τα οποία βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα διεθνή φόρα, από τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι συγχαίουν τις έννοιες αυτές. Αυτό είναι ενδεχομένως και το πρόβλημα. Το πρόβλημα που δεν μπορούμε σήμερα, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό, όχι μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές πεδίο, να καταλήξουμε σε μια κοινώς αποδεκτή, αλλά και λειτουργική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ζητήματος. Γιατί έχουμε... αυτή η ασυνεννοησία δεν είναι τυχαία. Είναι απόρρια του γεγονότος ότι σε αυτό το παιχνίδι έχουμε δρόντες, έχουμε παίκτες με διαφορετικά συμφέροντα. Άρα, εμένα με συμφέρει όποτε θέλω ενδεχομένως να μιλάω για το μεταναστευτικό, όταν θέλω να ανοίξω μια συζήτηση για τις οικονομικές, θετικές οικονομικές επιπτώσεις του μεταναστευτικού. Αύριο, ενδεχομένως, που θα συζητήσω θέματα νομιμοποίησης, να με συμφέρει να μπω στο πεδίο το προσφυγικό, όπου εκεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των προσφύγων είναι πιο ευνοϊκό για την αποδοχή τους σε μια χώρα. Μεθαύριο να με συμφέρει να αλλάξω πάλι καπέλο και να πω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με με άλλη παραλλαγή των όρων αυτών. Είναι δεδομένο ότι τις περισσότερες φορές όταν προσπαθείς να θεσμοθετήσεις μέτρα ή να χαράξεις πολιτικές ή στρατηγικές, όπως υπόθηκε προηγουμένως, όπου στρατηγική τι είναι, συνδέεις τις ανάγκες με τα μέσα σου. Όταν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, λοιπόν, βρίσκεσαι στις περισσότερες φορές αντιμέτωπος στο εξής πρόβλημα. Φτιάχνεις κάτι, αλλά ταυτόχρονα χαλάς κάτι άλλο. Δηλαδή, ικανοποιείς τα συμφέροντα ή προστατεύεις τα δικαιώματα κάποιου, αλλά την ίδια στιγμή αυτή η προστασία, αυτή η θεσμική παρέμβαση χαλάει κάτι άλλο. Όλο αυτό το πλαίσιο μας έχει φέρει σήμερα στο εξής, στην εξής κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια οι μεταναστευτικές ροές ή οι ροές των μετακινούμενων, μπορεί να είναι και πρόσφυγες ή μετανάστες, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Μέχρι τώρα, λοιπόν, υπήρχε η πολυτέλεια η συζήτηση αυτή να γίνει χωρίς να θέσουμε το πρόβλημα, το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων. Είχαμε την πολυτέλεια, είχαν οι χώρες την πολυτέλεια, να συζητούν αενάως για το τι ακριβώς
μπορεί να γίνει με αυτό το ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια όμως οι αυξημένες ροές και κυρίως η προσδοκία ακόμα μεγαλύτερων αυξήσεων θέτει το πρόβλημα του τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Και μπορεί σε επίπεδο δικαιωμάτων, μπορεί σε επίπεδο στρατηγικών, μπορεί σε επίπεδο πολιτικών να υπάρχει μια τέτοια ευχέρεια, όταν η συζήτηση έρχεται στο οικονομικό πεδίο, εκεί δηλαδή που το λογιστήριο ενός κράτους θα πρέπει να βρει ένα ποσό για να ταΐσει, ξέρω, να εξασφαλίσει τη σύντηση 8.000 ανθρώπων στη Μόρια, παράδειγμα, ενώ έχει προβλεφθεί να εξασφαλίσει τη σύντηση 2.000 ή 3.000, τότε τα νούμερα είναι αδυσόπιτα. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι παγκόσμιο. Έτσι, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, τι ακριβώς παρατηρείται, εφευρέθη ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως να δώσει μία προσωρινή διέξοδο στην όλη διαδικασία. Το εργαλείο αυτό είναι περισσότερο επικοινωνιακό και πολιτικό παρά ουσίας. Εξαρτάται κατά πόσο τα κράτη, οι λαοί, οι κοινωνίες, θα αντιληφθούν αυτό αυτή την ευκαιρία ως εργαλείο, ούτως ώστε να προσαρμοστούν ανάλογα. Το εργαλείο αυτό είναι η διασύνδεση του μεταναστευτικού με την ανάπτυξη. Θα μου πείτε, αυτό ήταν και παλιά υπόθεση. Ναι, αλλά παλιά δεν χρειαζόταν αυτή η διασύνδεση να γίνει με τόσο αυστηρά θεσμικό τρόπο. Τώρα όμως που χρειάζεται να πάρεις πολιτικές, να χαράξεις πολιτικές και να κάνεις σχεδιασμούς, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο ένα κράτος, αλλά αφορούν ομάδες κρατών, υπήρους κλπ. Τώρα χρειάζεται ένα στοιχειώδες ελάχιστο πλαίσιο κοινής πολιτικής συνένεσης. Και πώς ακριβώς μπορεί να πεις μια κοινωνία ότι χρειάζεται να πάρει μέτρα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν παρουσιάσεις το πολύ ωραίο και εύληπτο, την εύληπτη ταυτότητα, ότι το μεταναστευτικό συμβάλλει στην ανάπτυξη. Από την ώρα λοιπόν που συμβάλλει στην ανάπτυξη, οτιδήποτε άλλο παρέλκει. Οτιδήποτε άλλο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Άρα δεν έχεις λόγο να αντιδράς στο μεταναστευτικό ή δεν έχεις λόγο να έχεις προβληματισμούς εναντί αυτού. Αυτό είναι αναγκαστικά πρόβλημα? Κατά την άποψή μου, όχι. Πρόβλημα είναι αν δεν το κατανοήσεις και δεν πάρεις μέτρα ανάλογα με τα μέτρα τα οποία συζητάγαμε τόσο πιο πριν στρατηγικής, μέτρα που έχεις σε ένα αντίστοιχο πεδίο όπως είναι το διαστημικών εφαρμογών κλπ. Τόσο απλό είναι το θέμα. Όλη λοιπόν η διαδικασία κριτικής έναντι του νέου συμφώνου που υπογράφτηκε προχτές στο Μαρακές, που συμφωνήθηκε προχτές και υιοθετήθηκε προχτές στο Μαρακές, είναι έναντι αυτού του ζητήματος. Το σύμφωνο, θα ακούσετε, ενδεχομένως να έχετε κάποιοι πληροφορηθεί, έχει διχάσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες χώρες το υποστηρίζουν, κάποιες χώρες όχι. Μια παρένθεση που δεν την έκανα στην αρχή. Θα κοιτάξω να σεβαστώ τη διεθνοδικαιική διάσταση και να μείνω εκτός ελληνικής σχολιασμού, ελληνικής πραγματικότητας, όσο είναι δυνατόν. Θα δείτε όμως ότι όλα όσα συζητάμε, με μια στοιχειώδη αναγωγή, έρχονται και στα ημέτερα, εδώ στα δικά μας. Το πρόβλημα λοιπόν της κριτικής, της τοποθέτησης, αρνητικής ή θετικής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του συμφώνου, απηχεί στην ουσία το πρόβλημα. Το πρόβλημα της μη κατανόησης, της μη ανάλυσης ή της αδυναμίας ή της μη επιθυμίας, πάρτε το όπως θέλετε, σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν δύο βασικές πτυχές στις οποίες υπάρχει σκότος ή, αν θέλετε, ομίχλη σε σχέση με το ζήτημα. Η μία πτυχή είναι
η πτυχή των ορισμών. Η δεύτερη πτυχή είναι των κινήτρων ή των στοχεύσεων. Έχω εδώ κάποιους ορισμούς, θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πάρα πολύ, αλλά είναι βασικοί οι 2-3 ορισμοί για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Τι σημαίνει μετανάστευση? Είναι η ίδια η έννοια, ο ορισμός, η ερμηνεία, αν θέλετε, όπως την καταλαβαίνει ένας του διεθνούς δικαίου με έναν κοινωνιολόγο? Απάντηση, όχι. Όπως ακριβώς και άλλα κρίσιμα μεγέθη ή όροι της διεθνούς πρακτικής. Παράδειγμα, θα πω το ζήτημα της Φαλοκρηπίδας. Αλλιώς την ορίζει και την αντιλαμβάνεται ένας ο οποίος προέρχεται από το Πολυτεχνείο, ένας γεωλόγος. Αν ρωτήσει τι είναι η Φαλοκρηπίδα για τον γεωλόγο, θα σου πει κάτι συγκεκριμένο. Αν ρωτήσει ένα διεθνοδικαιιστή τι είναι η Φαλοκρηπίδα, θα σου πει αυτό δεν ισχύει. Η Φαλοκρηπίδα είναι κάτι άλλο. Τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος? Η απάντηση είναι, πες μας γιατί ρωτάς, να σου απαντήσει η ανάλογη επιστήμη για αυτό το θέμα. Εάν η συζήτηση είναι σε σχέση με τη γεωμορφολογία του εδάφους, τότε θα ανατρέξει η φιλογραφία της γεωλογίας. Αν όμως αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να δεις ποιος έχει δικαιώματα εξόρυξης, εκμετάλλευσης κλπ, τότε δεν θα ανοίξει ένα γεωλογικό βιβλίο, θα ανοίξει ένα βιβλίο διεθνούς δικαίου. Γιατί έχει σημασία αυτό που το λέω και έκανα αυτή την παρέμβαση? Γιατί αν εγώ θέλω να κάνω χειραγώγηση για αυτά τα θέματα, αν θέλω να παρερμηνεύσω ή αν θέλω να εκμεταλλευτώ τις γεωπολιτικές διαστάσεις των ζητημάτων αυτών και δεν με συμφέρει η νομική διάσταση του θέματος, η νομική ερμηνεία του θέματος, ενδεχομένως ένας ορισμός γεωλογικός να μου είναι καλύτερος πολιτικά και να τον βάλω στο λόγο του Πρωθυπουργού της χώρας ή του Υπουργού Εξωτερικών που βολεύει καλύτερα. Αυτό συμβαίνει εδώ στο Αιγαίο. Την επόμενη φορά θα κάνουμε διάλεξη, θα κάνουμε για αυτό το θέμα, να το συμπεριλάβουμε αυτό στις... Πάμε να δούμε τώρα εδώ πώς ακριβώς οράται το θέμα της μετανάστευσης, του προσφυγικού, του ασύλου κλπ. Μετανάστης, λοιπόν, νομικά, είναι οποιοδήποτε περνάει σύνορα. Πρόσφυγας δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η νομική προσέγγιση του προσφυγικού είναι συγκεκριμένη. Του πρόσφυγα είναι πολύ συγκεκριμένη. Εάν δεις, όμως, ποιος είναι ο ορισμός που δίνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης για το μετανάστη, θα δεις ότι έχει μια τελείως διευρυμένη λογική που περιλαμβάνει τους πάντες. Γιατί η λογική του IOM, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, δεν είναι νομική, είναι κοινωνική, η ανθρωπιστική. Μας επηρεάζει αυτό? Φυσικά μας επηρεάζει, γιατί εγώ άκουσα και δηλώσεις, ακούς καμιά φορά και δηλώσεις πολιτικών, οι οποίοι συγχαίουν τους δύο όρους και συγχαίουν και τις νομικές υποχρεώσεις που έχει το κράτος έναν των δύο ατόμων αυτών. Και αν είσαι μη ειδικός, ενδεχομένως να δικαιολογήσει να μην το γνωρίζεις. Αν είσαι ειδικός όμως, όχι. Ο ορισμός που είναι πρόσφυγας προκύπτει από τη σύμβαση γνωστή του 1951, που λέει ότι πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος διώκεται ή έχει φόβο, αντιμετωπίζει φόβο δίωξη στη χώρα του και γι' αυτό φεύγει από τη χώρα του και πηγαίνει σε μια άλλη χώρα και λόγω αυτού του φόβου δίωξης δεν μπορεί ούτε να επιστρέψει, ούτε να απολαύσει το καθεστώς προστασίας που μπορεί να δώσει η χώρα του ως υπήκοος σε ένα άλλο κράτος. Άρθρο 1 της Σύμβασης. Το άρθρο 2 της Σύμβασης όμως έχει υποχρεώσεις για τον πρόσφυγα. Γιατί ο πρόσφυγας δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Λέει ότι από την ώρα που θα σου αναγνωριστεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, δηλαδή προσφυγικό καθεστώς, τότε έχεις υποχρέωση να τηρείς τους νόμους της χώρας που σε φιλοξενεί. Όλους τους νόμους της χώρας.
Οι οικονομικοί μετανάστες δεν είναι πρόσφυγες. Αυτό το οποίο είναι υποχρέωση του κράτους είναι όταν... Μάλλον, το κράτος έχει το προνόμιο, το οποίο προκύπτει από την κυριαρχία του, να είναι αυτό το οποίο διευκρινίζει ποιοι είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται προσφυγικό καθεστώς και ποιοι όχι. Αυτοί οι οποίοι, λοιπόν, δικαιούνται προσφυγικό καθεστώς, το κράτος υποχρεούται να μην τους επαναπροωθήσει, εάν αυτοί δεν το επιθυμούν. Το άρθρο 9 της Σύμβασης δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να κρίνουν κατά το δοκούν, εάν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα, το σε ποιους αναγνωρίζει το προσφυγικό καθεστώς. Εάν, παράδειγμα, έρθει ένας πρόσφυγας στη Μάλτα, τότε η Μάλτα είναι προφανές ότι θα του αναγνωρίσει το προσφυγικό καθεστώς. Εάν στη Μάλτα, που έχει πληθυσμό 10.000 ανθρώπων, μέσα σε 6 μήνες εισθρέψουν 100.000 πρόσφυγες, είναι προφανές ότι η Μάλτα θα αδυνατεί να δώσει αυτό το προσφυγικό καθεστώς. Άρα, η απόδοση προσφυγικού καθεστώτος έχει και αυτή την παράμετρο μέσα. Το αν το κράτος, μέσω της διαδικασίας αυτής, είναι δυνατόν να περιπέσει καθεστώς έκτακτης ανάγκης από αυτό. Κάτι το οποίο δεν λέγεται και πολύ. Κάποια στατιστικά στοιχεία για το μεταναστευτικό γενικώς. Έχουμε, το 2000 έχουμε 173 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνταν και τώρα έχουμε φτάσει στα 258. Έχουμε πάνω από 50% αύξηση ήδη το 2019. Όπως σας είπα προηγουμένως, το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης συνδέθηκε με το μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια. Το 2016, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, είχαμε μια τέτοια αρχή μιας τέτοιας πολιτικής και πρόσφατα, το 2015, όπου έγινε ένα μείζον γεγονός στα Ηνωμένα Έθνη, είχαμε την ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης για το 2020, το 2030, συγγνώμη. Εκεί, λοιπόν, μέσα στους στόχους ανάπτυξης συμπεριλήφθηκε και το μεταναστευτικό. Θα το τρέξω λίγο, γιατί προφανώς έχουμε περάσει. Ενδεικτικά θα σας δείξω τα κείμενα. Τον Αύγουστο του 2018 βγήκε το Διεθνές... η απόφαση της υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση η έκθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη, όπου συνδέει αυτά τα δύο μεγέθη, αν θέλετε, λειτουργικά. Αναφέροντας τον όρο «mobile populations», δηλαδή έροντας αυτόν τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ μεταναστών και προσφύγων. Αυτό το στοιχείο θα το δούμε και σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνεται. Κλείνοντας την αναφορά στο σύμφωνο για τη μετανάστευση, απλώς να δείτε πόσοι ψήφισαν 152 υπέρ, 5 κατά, 12 αποχές και 24 δεν μπήκαν καθόλου στη διαδικασία να ψηφίσουν. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στο κείμενο αυτό τίθενται 23 συγκεκριμένοι στόχοι, objectives, για την ασφαλή ομαλή και νόμιμη μετανάστευση. Όλο το κείμενο αφορά τη διάκριση, είναι στημένο πάνω στη διάκριση της νόμιμης και μη νόμιμης μετανάστευσης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι
όλος αυτός ο διάλογος που γίνεται θα πρέπει να γίνει με την υπόμνηση αυτή. Αν δείτε τα επιχειρήματα των χωρών οι οποίοι δεν το υιοθέτησαν ή τα επιχειρήματα των κυβερνήσεων που το υιοθέτησαν, δεν στέκονται πάνω σε αυτή τη διάκριση. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική χρησιμοποίηση αυτού του κειμένου αργότερα ενδεχομένως θα εξαρτάται και από το πόσο ωρά κανείς και πόσο ερμηνεύει την αναφορά στο κείμενο αυτό. Όλες δηλαδή οι ανησυχίες έρονται εάν βάλει στο κείμενο να αναφέρεται μόνο στην νόμιμη μετανάστευση και όλες αυτές οι ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για το κείμενο είναι δικαιολογημένες εάν βγάλεις αυτή τη διάκριση. Εξαρτάται λοιπόν πώς οι κυβερνήσεις των χωρών θα χρησιμοποιήσουν πολιτικά το κείμενο αυτό προκειμένου να φτιάξουν τα εθνικά τους σχέδια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και μια αναφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η ορολογία η οποία οδηγεί, ας πούμε, αν θέλετε, τροφοδοτεί τη σύγχυση. Άλλες φορές μιλούν για regular και irregular migration, άλλες φορές για regular ή irregular immigration, που είναι διαφορετικό πράγμα, είναι η εσωτερική ή εξωτερική πτυχή του μεταναστευτικού, άλλες φορές για legal ή illegal migration ή immigration ανάλογα και άλλες φορές χρησιμοποιούν και τον πιο ευρύτερο όρο documented ή undocumented migrants. Αυτό σημαίνει ότι αναλόγως πώς θα χρησιμοποιείς τους όρους αυτούς, αναφέρεις σε διαφορετικό υποκείμενο. Νομικά, λοιπόν, ένας λόγος που δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι η χρήση των όρων αυτών, η οποία είναι δόκιμη και απαιτείται για πολιτικούς λόγους, για λόγους πολιτικής νομιμοποίησης, δημιουργεί και ανοίγει ένα σωρό ζητήματα στο νομικό πεδίο. Έχω βάλει εδώ και μια χαρακτηριστική αφίσα, η οποία στην ουσία αναδεικνύει το πόσο μπορεί να διαστρέψει κανείς τη νομική από την πολιτική και την κοινωνική ερμηνεία των όρων αυτών. Από το 2008, και με αυτό κλείνω, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, από το 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υιοθετηθεί ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο στην ουσία, μάλιστα είχα την χαρά τότε να είμαι στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, όπου μας το παρουσίασε ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε Υπουργός Εσωτερικών του περίφημου Υπερυπουργείου τότε, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, όπου τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο κείμενο, έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν μπόρεσε να φτάσει σε ένα επίπεδο υψηλής πολιτικής δέσμευσης, ώστε να υπογράψει ένα αντίστοιχο κείμενο. Το κείμενο αυτό, λοιπόν, βλέπετε από το... Ίσως το έχω και σε μεγαλύτερη... Το κείμενο, λοιπόν, αυτό, μιλάει για την μετανάστευση και το άσυλο και βασικός κορμός της πολιτικής αυτής τότε ήταν ότι τους όσους είναι νόμιμους μετανάστες τους κρατάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ενσωματώνω, άρα εφαρμόζω πολιτικές ενσωμάτωσης και παίρνω μέτρα και επενδύω κλπ. Σε αυτή τη διάσταση. Όσοι είναι μη νόμιμοι, με συνοπτικές αλλά νόμιμες διαδικασίες, τους οδηγώ στην επιστροφή στις χώρες τους. Με διάφορες παραλλαγές, αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν προβάλλεται όπως θα έπρεπε στο πολιτικό πεδίο, ώστε να υπάρχει η διάκριση στις πολιτικές μεταξύ του τι δικαιώματα και ποια είναι η επιλογή στη στρατηγική του μεταναστευτικού έναντι των νομίμων και των μη νομίμων μεταναστών. Εδώ θα κλείσω. Αν
Έχουμε κάτι άλλο που να συνεχίσουμε μετά, αν έχουμε τη... Δεν θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Ωραία, την επόμενη φορά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανιψιού για την ενδιαφέρουσα ομιλία του. Κρατάμε τη σύγχυση ενιών μεταναστευτικού και προσφυγικού. Η δημοσιογράφη δεν είναι άμυρη αυτή τη στιγμή. Καθόλου άμυρη δεν είναι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Καλό είναι και εμείς αυτή τη σύγχυση ενιών να την κάνουμε διακριτή και να μαθαίνουμε. Καλώς στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Το θέμα που θα μας αναπτύξει θα είναι ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο διεθνές περιβάλλον. Κύριε Γρίβα, έχετε το λόγο. Και μεγαλύτερο εύρος γνώσεων από ό,τι έχω εγώ. Εγώ είμαι το γνωστικό μου αντικείμενο Σχολή Ευελπίδων είναι γεωπολιτική και σύγχρονες οπλικές τεχνολογίες. Συνακόλουθα λοιπόν και η παρουσίασή μου έχει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θα λέγαμε στρατομιλιταριστικό στοιχείο. Οπότε, για να δούμε ποια είναι η θέση της Ελλάδος σε αυτόν τον δυναμικό κόσμο που εξελίσσεται, που βρίσκεται σε διαμόρφωση σήμερα, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα γεωπολιτικά του θεμέλια. Σε πολύ γενικές γραμμές, σήμερα βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά μεταβατική περίοδο της ιστορίας. Βρισκόμαστε ενώπιον μπροστά, ζούμε για την ακρίβεια της πρώτης φάσης, μιας μεγάλης γεωπολιτικής επανάστασης. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Η επανάσταση αυτή έχει από γεωγραφικά στοιχεία, πολιτικά στοιχεία, οικονομικά, ιστορικά και τεχνολογικά. Και κομμάτι αυτής της τεχνολογικής επανάστασης που βρίσκεται εν εξελίξη είναι και μια δυνάμη επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις. Δηλαδή, ριζικές, βίαιες και πολύ έντονες αλλαγές στην τέχνη, την τεχνολογία και την επιστήμη του πολέμου. Αυτό σημαίνει ότι και το αμυντικό πρόβλημα της Ελλάδος και οι αμυντικές της δυνατότητες τοποθετούνται σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε καν ξεκινήσει να μελετάμε. Για να δούμε έτσι τα θεμέλια του κόσμου μας, ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Αν ρίξουμε μια ματιά σε έναν οποιοδήποτε παγκόσμιο χάρτη ή σε μια υδρόγειο σφαίρα, θα δούμε ότι ουσιαστικά ο πλανήτης είναι ένας θαλάσσιος πλανήτης μέσα στον οποίο υπάρχουν δύο μεγάλα νησιά. Για την ακρίβεια, ένα πολύ μεγάλο και ένα μικρότερο. Το πολύ μεγάλο είναι το σύμπλεγμα Ευρασίας Αφρικής, αυτό που ο Σερ Χάλφορντ Μακίντερ αναφέρει ως παγκόσμια νήσο, και το μικρότερο είναι η Αμερικανική Ήπειρος. Η κυρίαρχη, μάλλον η πιο σημαντική όμως δύναμη του πλανήτη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μικρό νησί. Συνακόλουθα λοιπόν, για να μπορέσει να έχει αποφασιστικό ρόλο στο διεθνές σύστημα, οφείλει το μικρό νησί, η ναυτική δύναμη του κόσμου, να μην επιτρέψει στο μεγάλο νησί να ενοποιηθεί και να κρατήσει εγκλωβισμένη την κεντρική του δύναμη, την Ρωσία, αυτό που πάλι ο Μακίντερ αναφέρει ως Κάρτλαντ, εγκλωβισμένο μέσα σε ένα ευρασιατικό κλουβί και να το αποτρέψει από το να βγει στις ανοιχτές θάλασσες του πλανήτη ή, ακόμη σημαντικότερο, στο σύμπλεγμα των κλειστών θαλασσών στην περιφέρεια της Ευρασίας. Σε αυτή λοιπόν την διεθνή αρχιτεκτονική, η οποία δεν είναι σημερινή, ήδη έχει αρχίσει να σχηματοποιείται από τον ανταγωνισμό της αυτοκρατορικής Μεγάλης Βρετανίας με την τότε τσαρική Ρωσία, ήδη από το 18ο αιώνα. Σε αυτό λοιπόν το γεωπολιτικό σχεδιασμό, σε αυτή τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική, η Ελλάδα έχει κρισιμότατο ρόλο. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο φράγμα στον πλανήτη της ρωσικής αρκούδας. Αυτό δεν είναι μία εκτίμηση. Δεν το λέω εγώ. Δεν το έχω πει εγώ. Δεν το έχει πει ο κύριος Μάζης. Δεν το έχει πει ο κύριος Ανιψιού. Αυτό το έχει δηλώσει ο Σερ Χάλφορντ Μακίντερ, ο ίδιος προσωπικός, στο έργο του «Δημοκρατικά, Ιδεώδη και Πραγματικότητα», ήδη από το 1920, ο οποίος λέει ότι αν η Ελλάδα τοποθετηθεί υπό τη σφαίρα επιρροής μιας μεγάλης χερσαίας δύναμης, δηλαδή της Ρωσίας, τότε αυτή η χερσαία δύναμη θα κατακτήσει τον κόσμο. Και εδώ προκύπτουν ορισμένα έτσι
ενοχλητικά ερωτήματα κατά καιρούς και αντιρρήσεις. Του τύπου και τι μας νοιάζει τι λέει ο Μακίντερ. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για θεωρία της επιστήμης. Δεν μιλάμε για τη φύση του χωροχρόνου. Δεν μιλάμε για ανάλυση σουμεριακών παπύρων. Εδώ μιλάμε για το πώς αντιλαμβάνονται αυτοί που διαμορφώνουν την ιστορία, πώς αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Ο Μακίντερ και ο Σπάικμαν μετά από αυτό, ή ο Ναύαρχος ο Μάχαν, δεν ήταν θεωρητικοί. Ήταν αυτοί που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν ακόμη την υψηλή πολιτική, την grand strategy των μεγάλων δυνάμεων. Πάνω στη θεωρία του Μακίντερ και του Σπάικμαν, τοποθετήθηκε, εδράστηκε το λεγόμενο Long Telegram του George Kennan, που με τη σειρά του το πήρε ο Νίτσε στο NSC 68 και διαμόρφωσε τη θεωρία της ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία συνεχίζει να υπάρχει ακόμη και σήμερα. Άρα λοιπόν, με βάση όχι κάποια υποκειμενική πραγματικότητα, αλλά την αντικειμενική πραγματικότητα που προκύπτει από την λήψη αποφάσεων των ισχυρών δρόντων του πλανήτη, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομβικότατο σημείο, άρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Τώρα πάλι υπάρχει μια άλλη αντίρρηση του τύπου «Ναι, αυτό ήταν παλιά, ήταν στον ψυχρό πόλεμο» ή, εν πάση περιπτώσει, στο κοντινό παρελθόν. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βρισκόμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλανήτη και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί. Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι πολύ διαφορετική. Δεν αξίζει τον κόπο καν να συζητήσουμε για το αν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Δύσης και Ανατολής στην Ευρασία. Η πρόσφατη, πριν από μερικά 24 ώρα, απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη συνθήκη INF για τον περιορισμό των πυραυλικών συστημάτων μέσου και ενδιάμεσου βεληνικού στην Ευρώπη, αποτελεί την πανηγυρική απόδειξη ότι οδηγούμαστε ξανά σε έναν πολύ βίαιο και πολύ επικίνδυνο ψυχρό πόλεμο σε σχέση με το παρελθόν. Άρα, ο ρόλος Ελλάδος υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά αυτό δεν είναι απλώς ένα κομμάτι αυτής της πραγματικότητας. Στην ουσία, ο ρόλος Ελλάδος είναι ακόμη πιο σημαντικός σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό γιατί έχουν προκύψει μια σειρά από τεράστιες αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Μία εξ αυτών των αλλαγών είναι το ποιος θα ελέγχει τα εγγύς ευρασιατικά ύδατα. Αυτή την κόκκινη ζώνη που βλέπετε γύρω από την Ευρασία. Εάν θέλουμε να πούμε με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια να αποδώσουμε την αμερικανική γεωστρατηγική, λέει το εξής. Παιδιά, πώς έλεγε ο Ναύαρχος Μάχαν, πρέπει να ελέγχουμε τους ωκεανούς. Να ελέγχουμε τους ωκεανούς, όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, ο έλεγχος των ωκεανών είναι η βάση έδρασης πάνω στην οποία ελέγχουμε τα εγγύς ευρασιατικά ύδατα. Και ελέγχοντας τα εγγύς ευρασιατικά ύδατα, ελέγχουμε την περιφέρεια της Ευρασίας, δηλαδή την Rimland που λέει ο Σπάικμαν, δηλαδή το κλουβί που κλείνει την ρωσική αρκούδα μέσα στην ευρασιατική φυλακή της. Σκεφτείτε το δηλαδή σαν ένα είδος τρύπα του οικοδομήματος. Το ισόγειο είναι ο έλεγχος των ωκεανών, ο πρώτος όροφος είναι ο έλεγχος των εγγύς ευρασιατικών υδάτων και ο τελευταίος όροφος είναι ο έλεγχος της Rimland. Στο κοντινό παρελθόν, οι Αμερικανοί, εννοούμε μέχρι τις αρχές του 2000, θεωρούσαμε και θεωρούσαν ότι είναι η αναντήρητη κυρίαρχη αυτής ακριβώς της θαλάσσιας ζώνης. Της ενδιάμεσης ζώνης, δηλαδή, μεταξύ των ανοιχτών ωκεάνιων εκτάσεων, όπου η Αμερικανική ισχύς παραμένει αναντήρητη, και της χερσαίας ισχύος, της χερσαίας μάζας, όπου υπάρχει ισχύς των μεγάλων χερσαίων δυνάμεων, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας και μια σειρά από άλλων. Στα τέλη του 90 και στις αρχές του 2000, μάλιστα, το Αμερικάνικο Ναυτικό είχε φτιάξει μια σειρά από αντιλήψεις πολεμικές που χρησιμοποιούσε τα εγγύς ευρασιατικά ύδατα ακριβώς ως πλατφόρμα, ως βάση έδρασης για να κάνει προβολή ισχύως στη στεριά. Αυτό πέθανε. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν μείνει σε καλλιτεχνικές απεικονίσεις, με εξαίρεση το τελευταίο που και αυτό έχει παρακμάσει, τα αντιτορπιλικά, τα Ζούμβαλτ. Υπάρχει δηλαδή σήμερα μία ασάφεια για το ποιος κυριαρχεί ακριβώς αυτή την κρισιμότατη ζώνη στα εγγύς ευρασιατικά ύδατα. Σημαντικότερο δε κομμάτι των οποίων είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Γιατί είναι η Ανατολική Μεσόγειος? Γιατί ακριβώς είναι αυτή που συνδέει την Ευρασιατική Μάζα με το άλλο μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας νήσου, την Αφρικανική Ήπειρο, και για μια σειρά από άλλους λόγους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει ή τίνει να προκύψει μια άλλη μείζωνα γεωγραφική αλλαγή, η οποία μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το ρόλο αυτής της θαλάσσιας ζώνης. Και αυτή η αλλαγή είναι η τήξη των αρκτικών πάγων, η οποία δεν είναι κάτι που θα συμβεί, δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, είναι κάτι που ήδη έχει συμβεί. Ακόμη και αν δεν ισχύει το φαινόμενο
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, το γεγονός είναι ότι το στρώμα των πάγων στον Αρκτικό μειώνεται δραστικά. Και όταν λέμε λιώνουν οι πάγοι, δεν εννοούμε ότι θα εξαφανιστούν. Μπορεί και να εξαφανιστούν. Το Αμερικάνικο Ναυτικό έχει βάλει έναν χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2040 ότι θα προκύψει αυτό. Αλλά αυτό που εννοούμε είναι ότι μειώνεται τόσο το πάχος τους που να είναι διαχειρίσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από τα ρωσικά πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά. Η τεχνολογία και οι ικανότητες των οποίων ασπάνε ολοένα και πιο παχιά στρώματα πάγου βελτιώνεται. Άρα ανοίγει ένας νέος θαλάσσιος δρόμος εκεί που δεν υπήρχε. Συνακόλουθα λοιπόν, σκεφτείτε ότι αυτή η κόκκινη ζώνη κλείνει και στο βορρά. Μετατρέπεται από ημιδακτήλιο σε πλήρη δακτήλιο. Άρα δημιουργείται γύρω από την Ευρασία ή μέσα στην παγκόσμια νήσο, αν το θέλετε από άλλη ανάγνωση, ένα είδος διαδρόμου ταχείας κυκλοφορίας που αυξάνει πάρα πολύ τη σημασία αυτών των θαλασσών και μειώνει τον ρόλο των ανοιχτών ωκεάνιων εκτάσεων, δηλαδή το προνομιακό χώρο ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, το μεγάλο παιχνίδι για τις επόμενες δεκαετίες θα είναι ποιος θα ελέγχει αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο γύρω από την Ευρασία. Και για την ακρίβεια, όχι αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο γενικώς, τα πιο κομβικά σημεία αυτού του θαλάσσιου διαδρόμου, το πιο κομβικό εκ των οποίων, επαναλαμβάνω, είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Ακόμη και με μία από γεωγραφικής άποψη, αν το δείτε. Αν δείτε αυτή την αριστερή διαφάνεια, που είναι πολικής προβολής, δείχνει δηλαδή τον πλανήτη με κέντρο τον Βόρειο Πόλο και δούμε δηλαδή πώς αυτονομείται, δούμε αυτό το σύμπλεγμα Ευρασίας Αφρικής ως αυτονομημένο από τον υπόλοιπο πλανήτη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό το σύστημα έχει ένα κέντρο, ένα εσωτερικό αίθριο. Και το εσωτερικό αυτό αίθριο είναι η Μεσόγειος. Και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Δηλαδή εμείς. Άρα λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν κομβικότατο ρόλο. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για το πώς η Κίνα αμφισβητεί και πλέον και η Ρωσία με μια σειρά από νέες πολεμικές τεχνολογίες και νέες πολεμικές αντιλήψεις, φιλοσοφίες, τρόπο του μάχεστε, όχι απλώς τεχνολογίες, αμφισβητεί διαμέσου ασύμετρων ικανοτήτων, δημιουργώντας πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής και αναπτύσσοντας καινοφανή οπλικά συστήματα όπως είναι αντιπλοϊκή βαλιστική πύραυλη, αμφισβητεί την ικανότητα του Αμερικάνικου ναυτικού, δηλαδή της ναυτικής ισχύως, να δρά κοντά στην Ευρασία. Γίνεται δηλαδή ουσιαστικά μια μεγάλη μονομαχία μεταξύ της χερσαίας και της θαλάσσιας ισχύως στον πλανήτη, η οποία μας επηρεάζει πάρα πολύ και εμάς και θα δούμε το γιατί μετά. Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος ευνοεί, διαμορφώνει μια νέα ευρασιατική πραγματικότητα και σε μεγάλο βαθμό μειώνει τον ρόλο των ανοιχτών ωκεάνιων εκτάσεων, είναι η περιβόητη BRI. Την έχετε ακούσει και με το παλιό της όνομα, ο BOR, One Belt, One Road, ο νέος δρόμος του μεταξιού. Δηλαδή, ο οποίος δεν είναι απλώς κάποια δρομάκια, να το πούμε έτσι, δεν είναι κάποια επιλογή των Κινέζων απλώς να προωθήσουν τα προϊόντα τους προς την Ευρώπη. Είναι μια μετάλλαξη γεωγραφική του εσωτερικού της Ευρασίας. Όπως βλέπετε στις διαφάνειες, στην κάτω δεξιά, ας πούμε, υπάρχουν δύο κύριοι δρόμοι. Ο ένας είναι ο νότιος δρόμος του μεταξιού, που είναι μια σειρά από άλματα μεταξύ διάφορων κομβικών λιμανιών στο νότο της Ευρασίας. Υπάρχει, όπως φαίνεται, στην πάνω αριστερά διαφάνεια και ένας βόρειος δρόμος του μεταξιού, ο οποίος εκμεταλλεύεται ακριβώς τον απαλλαγμένο από τους πάγους Αρκτικό. Και υπάρχει και ένας κεντρικός δρόμος του μεταξιού, ο οποίος είναι μια σειρά. Ένα τεράστιο πλέγμα υποδομών, η αξία των οποίων ξεκινάει από τα 5-3 εκατομμύρια δολάρια, ο οποίος είναι αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας. Σκεφτείτε δηλαδή ένα δρόμο πολύ μεγαλύτερο από την Αττική Οδό, ο οποίος όμως έχει 4.000 χιλιόμετρα μήκος, σιδηροδρόμους υπερυψηλής ταχύτητας που ενώνουν την ανατολική άκρη της Ευρασίας με τη δυτική, αγωγούς φυσικού αερίου και. Ακόμη και πόλεις δηλαδή που κατασκευάζουν οι Κινέζοι στο πιο κεντρικό και βόρειο κομμάτι τους ή σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Ασίας και τις παραδίδουν στους κατοίκους με το κλειδί στο χέρι, οι οποίοι παρεπιπτόντως υποχρεούνται να πηγαίνουν εκεί πέρα και να κατοικούν εγκαταλείποντας δια της βίας στα χωριά τους. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό εκτός της οικονομικής διάστασης έχει και μια γεωγραφική διάσταση. Δηλαδή, διαμορφώνεται μια νέα οικονομική γεωγραφία, μια νέα ανθρωπογεωγραφία μέσα στο εσωτερικό της Ευρασίας, η οποία, όπως φαίνεται στις διαφάνειες αυτές, οι δύο δρόμοι, ο νότιος δρόμος και ο κεντρικός δρόμος,
καταλήγουν σε ένα στενό σημείο, μία στενοπό. Και η στενοπός αυτή είναι η Ανατολική Μεσόγειος, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια μετά ως πύλη εισόδου προς την Δυτική Ευρώπη. Άρα και αυτή η μετάλλαξη, η πλανητική μετάλλαξη που κάνει η Κίνα πλέον, τοποθετεί πάλι τον δικό μας χώρο και τη δική μας χώρα στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Και για να επιστρέψουμε στην πολεμική τεχνολογία, είδαμε πριν ότι αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ ναυτικής και χερσαίας ισχύως στην περιφέρεια της Ευρασίας διαμορφώνει άλλου τύπου αντιλήψεις, εντελώς καινοφανείς αντιλήψεις και νέα δεδομένα αναφορικά με το ποιος είναι πιο ισχυρός. Ταυτοχρόνως, εδώ και μερικά χρόνια επανεμφανίστηκε δυναμικότατα η Ρωσία στο προσκήνιο. Διαμορφώνοντας νέες πολεμικές μεθόδους, όπως είναι, αυτό εδώ είναι μια φωτογραφία παρεπτόντως από τη μάχη στην, μια μάχη στην Ανατολική Ουκρανία, την περιβόητη μάχη της Ζελενοπίγια, αν το διαβάζω σωστά, όπου εκεί δύο ουκρανικά μηχανοκίνητα τάγματα αφανίστηκαν μέχρι ενός, υφιστάμενα ένα συντριπτικό μπαράζ πυροβολικού, το οποίο όμως λειτουργούσε στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης περί πολέμου, που δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό που λέμε υβριδικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοπόλεμο, ομάδες ειδικών δυνάμεων σε συνδυασμό με όπλα πυροβολικού, έτσι ώστε να λειτουργούμε με αποκεντρωτικό τρόπο και να μπορούμε να ασκούμε συντριπτικά αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτές οι ικανότητες των Αμερικανών, των Ρώσων και οι ικανότητες των Κινέζων σε άλλον τομέα προκάλεσαν ένα στρατηγικό σοκ, θα το λέγαμε, στους Αμερικανούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν εγκλωβιστεί στην παγίδα των αντιαντάρτικων επιχειρήσεων, αυτό που λέμε επιχειρήσεις εκτός του πολέμου, military operations other than war, και είχαν ουσιαστικά καταργήσει τις ικανότητές τους να λειτουργούν εναντίον ομόλογων αντιπάλων, peer opponents, υψηλής ποιότητος όμως, όπως είναι η ανερχόμενη Κίνα ή η αναγεννημένη Ρωσία, οι οποίοι έχουν και έναν ασύμμετρο χαρακτήρα. Αυτή λοιπόν η δήλωση αυτού του αντιστράτηγου του Αμερικάνικου στρατού, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος GX, ο υπεύθυνος πληροφοριών δηλαδή του Αμερικάνικου στρατού, ο υπεύθυνος ουσιαστικά στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος λέει έχουμε ένα πρόβλημα 16 ετών, αυτό το είπε το 2017, έχουμε ένα πρόβλημα 16 ετών, δηλαδή 16 χρόνια ασχολούμασταν με ανοησίες, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα ρορό, δηλαδή να κυνηγάμε κατσικοκλέφτες στα βουνά του Αφγανιστάν, αυτό, και είχαμε παραμελήσει τις κανονικές μας πολεμικές ικανότητες και τώρα αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πρόβλημα πρέπει να το επιλύσουμε μέσα σε έναν χρόνο. Βρίσκεται λοιπόν υπό εξέλιξη και στις Ηνωμένες Πολιτείες μια επανάσταση, μια ριζική μελέτη εκ νέου το τι είναι η στρατιωτική ισχύς και πώς να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, η οποία περιορίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, περιορίζεται σε αυτό το αρκτικό λέξο, το multi-domain battle, το πολυχωρική μάχη, το οποίο είναι ουσιαστικά συνδυασμένη δράση με πολύ έτσι, λειτουργικό τρόπο, ταυτοχρόνως στη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Και κομμάτι, το βασικό, το θεμελιώδες κομμάτι αυτών των ικανοτήτων πολυχωρικής μάχης είναι ένα είδος μεταλλαγμένου πυροβολικού, οι Αμερικανοί το λένε artillery on steroids, ντοπαρισμένο δηλαδή πυροβολικό, οι ικανότητες του οποίου, χάρη στο πολύ μεγάλο βεληνεκές, τη φωνική ισχύ, την ικανότητα να χτυπάει, να ασκεί διαχωρικά πυρά, δηλαδή συστήματα πυροβολικού να μπορούν να χτυπάνε θαλάσσιους στόχους ή εναέριους στόχους, χωρίς να είναι αντιεροπορικά. Όλα αυτά δημιουργούν μια καινοφανή πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και το πρώτο που έκαναν οι Αμερικανοί για να αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες είναι η κατασκευή αυτού του πυράβλου ATACMS, ο οποίος αυξήθηκε το βεληνικό στα 350 χιλιόμετρα και μετατράπηκε σε αντιπλοϊκό πυράβλο, δηλαδή με στόχο να μπορεί να χτυπά πολεμικά πλοία εν κινήσει. Έχουμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι έχουμε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και έχουμε και μία νέα στρατιωτική πραγματικότητα, την οποία αυτή η στρατιωτική πραγματικότητα δεν τη διαμορφώνουν οι Ιρανοί, δεν τη διαμορφώνουν οι Σουηδοί, δεν τη διαμορφώνουν οι Ρώσοι, τη διαμορφώνουν οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο κατεξοχήν σύμμαχος, υποτίθεται, της Ελλάδος. Υπάρχει μια επανάσταση στο θεμελιώδες στοιχείο της πολεμικής τέχνης και ισχύως, που είναι η στρατιωτική επιστήμη.
Και η επανάσταση αυτή διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε και αυτοί να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα. Αυτές λοιπόν οι ικανότητες που αναπτύσσουν, επαναλαμβάνω, οι Ηνωμένες Πολιτείες για μία σειρά από στρατηγικούς λόγους, υψηλής στρατηγικής για την ακρίβεια, είναι σαν να τις είχαμε ζητήσει εμείς κανονικότατα, να τις είχαμε πληρώσει δηλαδή, για να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον του ελληνοτουρκικού χώρου αντιπαράθεσης και ειδικά στο Αιγαίο. Αυτά τα πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής, αυτό το μεταλλαγμένο πυροβολικό, να το πούμε έτσι, εάν ενοποιηθεί με την αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου πελάγους, διαμορφώνει ένα πλέγμα θανάτου, ένα αδιαπέραστο πλέγμα, το οποίο ουσιαστικά θα επιτρέψει στην Ελλάδα να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά και απόλυτα σε αυτό της, στον ζωτικό της χώρο και να αποκτήσει πολύ υψηλές αποτρεπτικές ικανότητες έναντι της τουρκικής απειλής. Θα μου πείτε γιατί να το κάνουμε αυτό. Η απάντηση είναι ότι όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον, η Τουρκία αποτελεί μια πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα και αυτό που λέμε τουρκική επιθετικότητα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει, αντιθέτως θα ενταθεί. Βρισκόμαστε σε τροχιά πολεμικής σύγκρουσης με την Τουρκία. Για την ακρίβεια, σε βάθος κάποιων ετών θα έχουμε να επιλέξουμε αν θα δεχτούμε γεωπολιτικό ακροτηριασμό χωρίς πόλεμο ή αν θα δεχτούμε να εμπλακούμε σε πολεμική αντιπαράθεση υπό δυσμενέστατους όρους αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν. Γιατί αυτό? Γιατί, όπως είπαμε πριν, το διεθνές σύστημα μεταλλάσσεται. Δεν είναι πλέον το διεθνές σύστημα του ψυχρού πολέμου που ήταν σταθεροποιημένο. Δεν είναι καν το μονοπολικό σύστημα το μεταψυχροπολεμικό. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, το αναφέρουμε με τον όρο πολυπολικό. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί παίχτες, πολλοί δρόντες κονταροχτυπιούνται μεταξύ τους, διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα έχει μια καλύτερη θέση στην ευρασιατική σκακέρα. Η Τουρκία λοιπόν είναι μια δηλωμένα από αυτές τις χώρες, η οποία έχει πει: παιδιά, εγώ είμαι μια ευρασιατική δύναμη. Παίζω στην ίδια κατηγορία με την Ινδία, την Ρωσία και την Κίνα και θέλω να ελέγχω σε μεγάλο βαθμό το ευρασιατικό γίγνεσθε. Και δεν είναι η Κίνα, δεν βρίσκεται στη θέση του Μπαγκλαντές, βρίσκεται εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Το οποίο, τι είπαμε, είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, είναι ένα ίσως το σημαντικότερο κλειδί για την κυριαρχία του πλανήτη. Άρα, η Τουρκία, η οποία θεωρεί τον εαυτό της ότι βρίσκεται σε ένα σφιχτικό κλειό, δεδομένου ότι έχει μεταλλαχθεί μέσα σε αυτό το μεταλλαγμένο διεθνές σύστημα, είναι αναπόφευκτο να επιχειρήσει σε βάθος χρόνου να ασκήσει απόλυτο και ολοκληρωτικό έλεγχο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ολόκληρο το Αιγαίο, να τοποθετήσει την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα σε ένα, μου επιτρέπετε, αυτό μάλλον η άκομη συμμεταφορά σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό στομάχι και να την απορροφήσει. Γιατί αυτό προκύπτει στο πλαίσιο μιας γεωπολιτικής μηχανικής. Δεν είναι ο κακός Ερντογάν, δεν είναι οι κακοί εθνικιστές, δεν είναι τίποτα από αυτά. Ακόμη και αν έβαζε έναν ειλικρινός και γνησίος φιλιρινιστή ή φιλιρινίστρια στην εξουσία στην Τουρκία, θα ήταν θέμα το πολύ εξαμήνου να λέει και αυτή για τη μεγάλη γαλάζια πατρίδα και δεν συμμαζεύεται. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την άμυνά μας. Ταυτοχρόνως έχουμε και μια τεράστια πρόκληση όσον αφορά την οικονομία μας. Δεν είναι και δεν πρέπει να γυρίσουμε στις εποχές που κάναμε τεράστιες δωρεές στις βιομηχανίες του εξωτερικού, όπως κάναμε στη δεκαετία του 90, για να αποκτήσουμε οπλικά συστήματα. Πρέπει να κινηθούμε με άλλον τρόπο. Ο άλλος τρόπος είναι ακριβώς αυτά που γίνονται μπροστά μας. Δηλαδή, η συνεργασία στο θεμελιώδες επίπεδο της στρατιωτικής επιστήμης με τον κατεξοχή μας σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μελέτη του διεθνούς περιβάλλοντος και η ανάπτυξη φτηνών οπλικών συστημάτων από εμάς για εμάς, χρησιμοποιώντας και εγχώριες τεχνολογίες. Μη σας ακούγονται αυτά τα πράγματα ότι δεν γίνονται. Γίνονται και γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να αναπτύξεις σήμερα, εκμεταλλευόμενος αυτό που λέμε τις ανοιχτά, τις εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, οπλικά συστήματα. Και σκεφτείτε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι οι πανάκριβες μεγάλες πλατφόρμες όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη ή αεροπλανοφόρα ή διαστημόπλια σαν τον Battlestar Galactica ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να ασκούμε στην κακιά την ώρα αποφασιστικά αποτελέσματα στον αντίπαλο μέσα στο συγκεκριμένο χώρο, στο χωρικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουμε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μια πλατφόρμα, ένα μαχητικό αεροσκάφος, είτε είναι το πολυδιαφημισμένο F-35, η αξία του οποίου δεν ξέρω και εγώ πόσο είναι,
μπορεί να ξεπερνά και τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Είτε ένα ρωσικό σουχόι, είτε ένα σουηδικό, είτε ένα εξωγήινο, είτε οτιδήποτε. Η δουλειά ενός μαχητικού αεροσκάφου, μιας πλατφόρμας, είναι να μεταφέρει ένα βλήμα από το σημείο Α του χώρου στο σημείο Β και αυτό το βλήμα να ασκεί κάποια καταστρεπτικά αποτελέσματα, αποδιαργανωτικά αποτελέσματα, ό,τι θέλετε, στον αντίπαλο. Εάν αυτό το βλήμα μπορείς να το μετακινήσεις με άλλον τρόπο από μόνο του, τότε δεν χρειάζεσαι την πλατφόρμα. Εντάξει. Σκεφτείτε, ας πούμε, αυτό παρεπτόντως δεν είναι πάλι μια θεωρητική πραγματικότητα, είναι πράγματα που γίνονται και γίνονται σήμερα. Η πάνω αριστερά φωτογραφία δείχνει, είναι μια καλλιτεχνική απεικόνηση που δείχνει την εξαπόλυση μιας βόμβας SDB. Η SDB GBU-39 είναι μια βόμβα της Boeing, η έξυπνη μικρή βόμβα που είναι το κατεξοχήν, το πιο έξυπνο όπλο, αν θέλετε, στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Μπορεί να το μεταφέρει στην εσωτερική δεξαμενή ενός F-35, μπορεί να το βάλει όμως και στη βάση μιας ρουκέτας Mi-26 του συστήματος MLRS, τα οποία ήδη υπάρχουν στο ελληνικό οπλοστάσιο. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να χτυπήσεις κάποιους στόχους στα 150, στα 200 χιλιόμετρα, που αυτά θέλουμε εμείς, δεν θέλουμε να χτυπήσουμε στόχο στο Ουλάν Μπατόρ, τότε πολύ απλά δεν χρειαζόμαστε τις πανάκριβες πλατφόρμες. Ήδη λοιπόν μες στο ΝΑΤΟ ή ο Ισραηλινός στρατός μιλάνε ότι αναφέρονται ότι παιδιά πρέπει να οδηγηθούμε σε μια νέα αντίληψη περί προβολής ισχύως που να δίνει τεράστια έμφαση στο χαμηλό κόστος και στην ασφάλεια. Εάν λοιπόν ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό που λέμε στρατιωτική επιστήμη και αναπτύξουμε παρόμοιες ικανότητες, θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα έναντι του τουρκικού επεκτατισμού. Θα έχουμε δηλαδή αποτρεπτική, θα ενισχύσουμε δραστικά την αποτρεπτική μας ικανότητα, άρα θα μπορέσουμε ίσως να αποφύγουμε και μια πολεμική αντιπαράθεση ή, αν διεξαχθεί αυτή η πολεμική αντιπαράθεση, να μην διεξαχθεί με δυσμενέστατους όρους, όπως δείχνει η πορεία των πραγμάτων ότι θα συμβεί στο μέλλον. Από την άλλη, αυξάνεται εάν καταφέρεις και ενοποιήσεις σε ένα πλέγμα ισχύως το Αιγαϊκό αρχιπέλαγος, αυτομάτως καθίστασε ο κυρίαρχος που ελέγχει αυτό το δρόμο, αυτή την περιοχή. Άρα αναβαθμίσε δραστικά στο διεθνές παιχνίδι και μάλιστα δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν είναι στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτομάτως αναβαθμίσε και μέσα στο πλαίσιο της δυτικής αμερικανικής γεωστρατηγικής. Επιπροσθέτως, αξιοποιώντας, επαναλαμβάνω, για να αναπτύξει αυτές τις ικανότητες εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες, τότε δημιουργείς και μια γεννήτρια κρίσιμων τεχνολογιών, η οποία θα σου βελτιώσει και την εθνική σου οικονομία σε βάθος χρόνου. Παρενθετικά να πούμε ότι η αντίληψη ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι αντιπαραγωγικές, πολύ απλά δεν ισχύει. Σε καμία περίπτωση. Ισχύει ανά περίπτωση. Εάν εσύ θες να κάνεις μεγάλες δωρεές στις βιομηχανίες του εξωτερικού, όπως κάνει σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή η Σαουδική Αραβία ή εμείς στο παρελθόν, γιατί είχαμε πάρα πολλά λεφτά, τότε ναι, είναι αντιπαραγωγικές. Εάν θες να επενδύσεις σε αμυντικές ικανότητες και μάλιστα προσαρμοσμένες στα δικά σου δεδομένα, όπως έκανε το Ισραήλ στο παρελθόν, όπως έκανε η Νότιος Κορέα, όπως έκανε η Σιγκαπούρη, όπως έκαναν και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες και μια σειρά από άλλα κράτη, τότε αποκτάς, ενισχύεις την εθνική σου οικονομία και δεν την υποβιβάζεις. Για να γίνουν όμως όλα αυτά τα πράγματα, χρειάζεται ένα πράγμα. Και το πράγμα αυτό είναι να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Δεν θα έρθει κάποιος γκουρού από το εξωτερικό να σου πει «κάντο έτσι, μεγάλε, αυτό είναι το σωστό». Πρέπει δηλαδή να αναπτύξεις το θεμελιώδες οπλικό σύστημα, το οποίο, ή το θεμελιώδες, αν θέλετε, την βάση έδρασης μιας γεωπολιτικής στρατηγικής, η οποία είναι μια εθνοκεντρική γεωπολιτική στρατηγική. Και στο δικό μου τομέα, μια στρατιωτική σκέψη που να είναι βγαλμένη από εμάς για εμάς. Εάν το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν θα το κάνεις, αλλά δεν έχει σημασία. Εάν το κάνεις, τότε πολλά από αυτά που λένε, που τα βλέπουμε σήμερα ως βουνά μπροστά μας, θα μεταβληθούν σε λεωφόρους που μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Και πρέπει να το κάνεις. Γιατί αν δεν το κάνεις, βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο σημείο του πλανήτη, στο οποίο μπορείς να λειτουργήσεις μόνο με δύο τρόπους. Ή ως δυναμικός παίχτης, ή ως θύραμα στους πιο δυναμικούς παίχτες. Η επιλογή είναι δική μας. Δυστυχώς, αντιλήψεις εθνομηδονιστικές, είτε πραγματικές είτε άτυπες, του τύπου αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί εμείς είμαστε χρεωμένοι, γιατί δεν μπορούμε, γιατί είμαστε πεθαμένοι. Αυτό που εγώ αναφέρω ως γεωπολιτική του τάφου, δηλαδή έχουμε πεθάνει, τι μας ενοχλείς, έχουμε βάλει και την πλάκα από πάνω. Και για ποιο λόγο κάθισε και μου λες ότι μπορεί να μην είναι και έτσι. Αυτό θέλει να με βάλει ξανά στο παιχνίδι. Και αυτό είναι κουραστικό. Τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διεθνής γεωπολιτική πραγματικότητα κρύβει μεγάλους κινδύνους, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες για την Ελλάδα του μέλλοντος.
Και επαναλαμβάνω και θα κλείσω με αυτό, χωρίς να κάνεις, να χρειαστεί να κάνεις μείζονες αλλαγές όσον αφορά το γεωπολιτικό σου προσανατολισμό, μέσα στο πλαίσιο της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, στην οποία βρισκόμαστε και υποτίθεται ότι θέλουμε να αναβαθμιστούμε, ακόμη και διά αυτοακροτηριαστικών ενεργειών, όπως έγινε με το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Γρίβα, διότι συμπύκνωσε πραγματικά στο νέο πολύπλοκο, πολυπολικό περιβάλλον διεθνές το ρόλο της Ελλάδας. Και πρέπει να πω, κλείνοντας την επιστημονική αυτή ημερίδα, ότι και οι τέσσερις ομιλητές, στην ουσία, δημιούργησαν συνθήκες κεφαλαίου για μια εθνική στρατηγική που απουσιάζει από τη χώρα. Το ξαναλέω και πάλι, το μεγάλο πρόβλημα είναι η απουσία εθνικής στρατηγικής. Και οι τέσσερις ομιλητές ήταν εξαιρετικοί και βάλαν το δικό τους λιθαράκι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επιστημονική ημερίδα ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχει και το πρόβλημα του χρόνου, πρέπει να παραδοθεί η αίθουσα. Εγώ θα ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τον κύριο Ριζόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο των Αχέπανς, για την τιμή αυτή που κάνανε να έχω, που μου κάνανε να έχω το συντονισμό. Και πριν φύγετε, να μην φύγετε καταρχήν, γιατί θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης για το επιστημονικό σεμινάριο. Θα ξαναδώσω πάλι το λόγο στον κύριο Ριζόπουλο, που θέλει να πει δύο πράγματα με την ολοκλήρωση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γρίσπο, γιατί είναι ο συντονιστής της ημερίδας και πρέπει και αυτός να αναγνωριστεί η προσφορά του. Πέραν των ομιλητών, τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του απόψε. Σίγουρα μας δίδεται η δυνατότητα, μετά την απόψινή ασπερίδα, να σκεφτούμε κάτι αργότερα. Θα δούμε τώρα, μάλλον προς την άνοιξη, για κάτι αντίστοιχο και ίσως και λίγο πιο εξειδικευμένο. Από τη θέση αυτή, θεσμικά πρέπει να ευχαριστήσω τους ομιλητές, δίνοντας κάποια δώρα στον Γιώργο Δαρνησιού. Γιώργο, ένα πολύ απλό, πολύ συμβολικό, να σε κάνω, ο γερός δυνατός. Στον Διονύση τον Τούμπρο. Διονύση, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ απλό δωράκι, είναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι μια έκφραση ενός απλού ευχαριστώ. Είναι ένα ζευγάρι στυλό και rollerball. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το πνεύμα και πιστεύω ότι θα το έχουν σε καθημερινή βάση. Και η χαρά να σας έχουμε και άλλη φορά κοντά, Απόστολε. Και στον κύριο Γρίβα, ο οποίος και αυτός δεν είναι μέλος μας, θα μου επιτρέψει να του προσφέρω επίσης ένα δώρο. Σήμερα γνωριστήκαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας και το εις ανάμεση της φωτογραφίας σας. Να είστε δυνατός και να δίνετε τους ευέλπιδες αυτά και ακόμα καλύτερα να μακάρουν. Αντάξιο. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω τον φίλο, τον Άρτο Παπαδόπουλο, αλάρι μου. Επίσης, το φίλο το Σπάρτακο τον Πατεράκη από τις Φρικτορίες ΝΕΤ. Έλα λίγο, Σπάρτακε. Για την ευγενική και αφιλοκερδία από μέρους του καταγραφή της απόψινής εκδήλωσης, η οποία θα σηκωθεί στο YouTube. Θα παρακαλέσω και τον γραμματέα να έρθει μαζί, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, έτσι ώστε να δώσουμε μαζί τις βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους ήταν. Και πρώτα απ' όλα στους ομιλητές,
Για ανάμνηση, τέσσερις, παρακαλώ. Έλα. Θέλετε πρόσκληση ιδιαίτερη. Όχι. Όσο και συγγελμό, πάρε μισή σαν. Όχι. Θα βάλω.